Δεν θα οργανίσουμε τον χρόνο σας. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την ενημέρωσή μας. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες που θα βρισκόμαστε εδώ να έχουμε μια καθολική ενημέρωση σε όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Καλούμε στο βήμα τον πατέρα Ιωάννη για την έναρξη της εκδήλωσης. Ξημερώνει αύριο μία μεγάλη μέρα, χαρμόσυνος ημέρα ανέθυλε αυτή της μεγάλης εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας μαχόμενη κατά των αιρέσεων της οικονομαχίας νίκησε και πέτυχε την οριστική επικράτηση της αληθείας των Αγίων Εικόνων μέσα στην αμόμητη πίστη μας στην Αγία Ορθοδοξία. Αρχιερείς όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, επίσκοποι, ιερομόναχοι και μοναχοί, όπως τα παραδείγματα των οσίων Θεοδόρου του Στουδίτου και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, μεγάλου θεολόγου βασιλείς και αυτοκράτορες, πρωτοστάτησαν στον αγώνα για την προσκύνηση των ιερών εικόνων και αναδείχθηκαν ομολογητές της πίστεως χάρη του Θεού με τη συμβολή όλων η 7η Αγία Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε από την Αυτοκράτηρα Ειρήνη η οποία μνημονεύεται στο τέλος του Συνοδικού μαζί με όλους τους Ορθοδόξους βασιλείς αναστήλωσε τις εικόνες επιτρέποντας την προσκύνησή τους. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ενώ στις 4 Τρίτου 843 μετά Χριστόν επιτεύχθηκε η οριστική αναστήλωση των ιερών εικόνων από την μετέπειτα Αγία της Εκκλησίας μας Ευσεβή Βασίλισσα του Βυζαντίου Θεοδώρα. Οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας οι οποίοι στάθηκαν ασυμβίβαστοι πρόμαχοι της αληθείας, κατόρθωσαν να αποτρέψουν τον κίνδυνο να μας παρασύρει η Ανατολή από τον Ιλαμισμό και τον Ιουδαϊσμό με την λέλαπα της οικονομαχίας και να κυριαρχήσουν τα αληθέστατα δόγματα της Ορθοδοξής πίστεως μας. Στις ημέρες μας όμως επιχειρείται να λιωθεί εντελώς το μήνυμα αυτό της διατήρησης της ακρίβειας του Ορθοδόξου δόγματός μας, σημαντική μερίδα των πολιτικών αυτού του τόπου απεργάζονται την αποχριστιανοποίηση του ελληνικού λαού με νομοθετήματα που πλήττουν κέραια την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη, ενώ παράλληλα ενισχύονται εμφανώς τα φυτώρια της αθεΐας. Οι προπαγάνδες, οι κοινώνυμων αιρέσεων δρούν ελεύθερα και ανεξέλεκτα στην Ελλάδα, οι ανατολικές θρησκείες εξαπλώνονται σε μεγάλο βαθμό με κέντρα που διατηρούν σε διαφόρους τόπους της πατρίδας μας, το Ισλάμ πλημμύρισε την Ελλάδα και απαιτεί να του κτίσουμε με δικά μας χρήματα, δηλαδή από τα δανεικά τεμένη στην πρωτεύουσα και σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο. Αναδεικνύεται τόσο επίκαιρο αυτό που έγραψε πριν 170 χρόνια ο πολύ σημαντικός ήρωάς μας, ο μεγάλος αγωνιστής στρατηγός Μακρυγιάννης. Κάθε άνθρωπος πρέπει να λυπάται για να κλαίγει ότι τρελαθήκανε μικροί και μεγάλοι. Θεέ, τι βλέπουμε εις τις ημέρες μας,
Όμως εμείς ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε το παράδειγμα του υπόδουλου επί 400 χρόνια ελληνισμού, ο οποίος πάμπτωχος, αγράμματος, βαρύτατα φορολογούμενος από τα χαράτσια των Τούρκων, απειλούμενος συνεχώς να λαξοπιστήσει, κράτησε ως ιερή παρακαταθήκη και μας παρέδωσε στις επόμενες γενιές την Αγία και άμομη πίστη. Την Ορθοδοξία ως ιερή κληρονομιά. Η Εκκλησία μας δεν στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς κράτησε αναμένη τη φλόγα της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Γι' αυτό και εμείς τους σύγχρονους αυτούς κινδύνους που απειλούν την πατρίδα μας πρέπει να συνεχίσουμε τον υπέρ της Ορθοδοξίας αγώνα, ώστε ό,τι διαφυλάχθηκε με αίμα τις θυσίες να μην παραδοθεί αμαχητής στους εχθρούς της πίστεως και της πατρίδος, και συντεθόμενοι με τον ηρωικό στρατηγό Μακρυγιάννη να αναφωνήσουμε εγώ όταν μου πειράζουν πατρίδα και θρησκεία μου, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν να μας κάνουν. Εύχομαι καλή Σαρακοστή και καλή δύναμη. Κάθε οργανωμένη πολιτεία, στον δρόμο για την πρόοδο, την κοινωνική ευημερία και τον πολιτισμό. Βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, αφού συνδέεται με το μέλλον του τόπου. Χρέος δικών μας, των εκπαιδευτικών, είναι να καλλιεργήσουμε την ψυχή, να εμπνεύσουμε τη γνώση και να μεταλαμπαδεύσουμε τις αξίες του πολιτισμού μας. Στη δική μας εποχή της παγκοσμιοποίησης και της αλωτριωμένης ανθρωπότητας, οι αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού πρέπει να γίνουν εφαλτήριο και θεραπευτήριο για τον άνθρωπο. Η οικουμενική διάσταση της σκέψης και των ελληνοχριστιανικών αξιών είναι η απάντηση στα αρνητικά της παγκοσμιοποίησης. Την παιδεία με κέντρο τον άνθρωπο έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα σήμερα, γιατί οι θύελλες των ιδεολογικών αντιθέσεων αναστατώνουν την ιστορία της εποχής μας και πλήττουν κέρια τους νέους ανθρώπους. Η πατρίδα, οι αξίες του χριστιανισμού, αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη, αδελφοσύνη, μπορούν να αποτελέσουν πρόχωμα αντιστάσεως προς τα κηρύγματα του κακού. Και πρότυπα για σκέψη και προβληματισμό που στην πράξη θα καταλήξει τη νίκη για την αρετή, την ειρήνη και την πρόοδο του λαού μας. Αθανάσιος Δερβίσης, Γυμνασιάρχης Παπαχαραλάμπιο Εκπαιδευτερίου. Τον ευχαριστούμε. Πριν καλέσουμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του Παγκριτίου Συλλόγου να μας μιλήσει για τις προδοσίες των εθνομηδενιστών στον τόπο μας,
Θα σας διαβάσω στίχους από το ποίημα «Ο κήπος του προφήτη» του 1923. «Το έθνος να λυπάστε, το έθνος να λυπάστε, αν ένδυμα φορεί που δεν το ήφανε, ψωμί αν τρώει, αλλά όχι από τη σοδιά του, κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του. Το έθνος να λυπάστε, που αν δεν υψώνει τη φωνή, παρά μονάχα στην πομπή της κηδείας, που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μέσα στα ερείπια του, που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα. Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του. Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους. Ας αναλογιστούμε, πατέρες και αδελφοί, εάν είμαστε ένα έθνος που πρέπει να μας λυπάται κανείς. Καλούμε λοιπόν στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Μαλασπίνο, εκπρόσωπο του Παγκριτίου Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Όπως ακούσατε, θα πω ορισμένα πράγματα ως αντιπρόσωπος του Πατριωτικού Συλλόγου. Είναι μια ενημέρωση στον πολιτών. Με αφορμή λοιπόν πληροφορίες που λάβαμε σχετικά με την υποκειμένη κυκλοφορία της κάρτας του πολίτου, αισθανόμαστε ρίγη φρίκης για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν. Όπως έγινε φανερό από τη διαβούλευση που διεξήγαγε στο παρελθόν το Υπουργείο Εσωτερικών για άρθρο νομοσχεδίου που αφορούσε στην κάρτα του πολίτη, ο ενημερωμένος σωστά ελληνικός λαός ήταν σύσσωμα αντίθετος με την κυκλοφορία της κάρτας. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση προχωρεί εκ νέου στο σχετικό νομοσχέδιο προς ολοκλήρωση του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού φακελώματος των Ελλήνων, έτσι για να τελειώνουμε με τις περίφημες ελευθερίες των Ελλήνων, όπως αποφάσισε η απανθρωπία της νέας τάξης. Και πείτε, δεν λέω της τάξης. Λυπούμεθα ειλικρινά για τα κόμματα της αριστεράς και κυρίως για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, που τόσα χρόνια υποτίθεται πως έκανε αγώνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά του φακελώματος των δικτατορικών καθεστώτων. Σήμερα και αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι μόνο κοφεύουν σε αυτό, αλλά γίνονται μάλιστα και άμεση συνεργοί στο μεγαλύτερο φακέλωμα που έγινε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος. Τα άλλα κόμματα, αυτά που δεν ανήκουν στην αριστερά, τόσα χρόνια με τις νομοθετικές τους ρυθμίσεις προωθούν συνεχώς το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Η επωνομαζομένη Χούντα, η δικτατορία των συνταγματαρχών, οχριά μπροστά σε αυτό που συντελείται σήμερα, σε τέτοιο βαθμό που φαίνεται πλέον ως όντως δημοκρατία η δημοκρατία των συνταγματαρχών. Λυπούμεθα και αγανακτούμε φάνταστα και απεριόριστα με αυτή την κατάντια, με αυτή την θρασιτάτη υποκρισία των κομμάτων, που πλέον τίθεται πολέμια του έθνους και του γένους των Ελλήνων. Καθώς τα υποτιθέμενα δημοκρατικά κόμματα, ουσία κομμάτια του ελληνικού λαού, θα προχωρούν σε συλλογή πληροφοριών προσωπικών δεδομένων, γεγονός που απάδει του ήθους και των αγώνων των Ελλήνων κατά του ολοκληρωτισμού. Το τραγικό, το άκρονάωτον της εχθρικής αυτής επιθέσεως, την οποία δεχόμεθα ως λαός και ως έθνος από τα υποτιθέμενα δημοκρατικά κόμματα, κατά πλήρη οργουελική διαφθορά της ενίας δημοκρατία, είναι συγχώνευσης όλων των προσωπικών δεδομένων του κάθε πολίτη σε μία κάρτα. Επαναλαμβάνομαι ότι και μόνο αυτό το γεγονός απαξιώνει τους αγώνες των Ελλήνων κατά του ολοκληρωτισμού και συνιστά εσχύς την ύβριν κατά των διαιωνίων απελευθερωτικών αγώνων του έθνους μας.
Εν ταυτό συνιστά ισχύ στην Ήβρη και ιεροσιλία κατά του ανθρωπίνου προσώπου, το οποίο αυτή μόνη ανέδειξε και ετοίμησε η Ελλάς από τις ανατολής του πολιτισμού της. Πράγμα το οποίο επεσήμανε και ο Χριστός Λόγος, ο οποίος διεκήρυξε και ανέδειξε την ιερότητα του προσώπου. Αυτό ακριβώς το πρόσωπο είναι που τιμά η όντως Ορθοδοξία. Σεβομένη τα λόγια του Χριστού, ο οποίος έδειξε και ετοίμησε το ελληνικό πνεύμα, λέγον «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», όταν τον επισκέφθησαν Έλληνες. Άρα, δια την συνείδηση των Ελλήνων, συνιστά εσχύ στην Ήβρη η κάρτα του πολίτου. Ενέργεια πονηρά, συλλήψεως ανώμου, θα λέγαμε σατανικής, βάλουσα κατά της υπάρξεως, αλλά και αυτής της ζωής του ανθρώπου. Εν τέλει, η συνειδησιακά επονίδιστος κάρτα του πολίτου συνιστά ύπουλη και άναδρη επίθεση για τη διεξάγουν σκληρών ακήρυκτων και σκληρών πόλεμων κατά του ανθρώπου, τον οποίο ούτως ευτελίζουν, αλλά και αυτού του ανθρωπισμού τον οποίον καθυβρίζουν. Λυπούμεθα δε όλος ιδιαιτέρως με την απουσία της πνευματικής ελίτ των ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών, ιδιαιτέρως όμως λυπούμεθα δια την απουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος, εκτός αν κάνω λάθος, υπάρχει εκπρόσωπος, ο οποίος οφείλει και έχει χρέος να στηρίξει με όλες τις ιερατικές του εξουσίες, τις οποίες του έδωσε η Εκκλησία των Πιστών του Χριστού, την ελευθερία και ανεξαρτησία του προσώπου, συμφώνως με τις επιταγές του Θείου Λόγου, όπως ακριβώς εδίδαξε, έπραξε και γι' αυτό έπαθε ο Χριστός και γι' αυτό ακριβώς το Λόγο προδοτικά και συνωμοτικά δολοφονήθηκε από το αντίθεον ιερατείο. Πού είναι λοιπόν το ιερατείο της Εκκλησίας του Χριστού σήμερα, κύριε Ιερώνυμε? Ευτυχώς όμως έχουμε εδώ τους γνησίους χριστιανούς, το εκπρόσωπο. Η ηλεκτρονική τεχνολογία της κάρτας είναι αυτή που έχει απορριφθεί από πολλές ένομες τάξεις του εξωτερικού λόγω της εύκολης προσβάσεως που παρέχει σε κακόβουλους χρήστες, σε hackers. Να εισέρχονται δηλαδή αυτοί τόσο σε στρατιωτικές υπηρεσίες όσο και στην παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Μεγάλη Βρετανία. Για αυτούς τους λόγους έχει καταστεί προαιρετική κάρτα του πολίτου, παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία. Όμως, δυστυχώς, κατά παράβαση και προδοσία του ελληνικού συντάγματος, η διαχρονική πρόθεση των κομμάτων της κάθε κομματικής διακυβερνήσεως είναι η υιοθέτησή της ως υποχρεωτικής, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της με όρκο για την τήρηση των ελευθεριών του πολίτου κατά το Σύνταγμα. Ακόμα και αυτό το Σύνταγμα του 1986, που ως φαίνεται συντάχθηκε για να μας φέρει σε αυτή την κατάντια, σε αυτή την αθλειότητα που βιώνουμε σήμερα. Η πιθανή κυκλοφορία και επιβολή της κάρτας του πολίτου θα έχει ολέθρια αποτελέσματα, όπως πρώτον, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλων νόμων. Κυρίως όμως πρόκειται για την καταπάτηση της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας που γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα και την οποία θέλουν να εξαφανίσουν για να προχωρήσουν παγκόσμια. Γιατί πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα της από όπου ξεκίνησε και όπου υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί και πάλι η όντως δημοκρατία. Η κάρτα του πολίτου θα επιφέρει διαρροή προσωπικών δεδομένων και παράδοση σε ξένες και εχθρικές δυνάμεις, αλλά και στην δυνατότητα μεταβολής και αλλιώς όστων, με καταστρεπτικές συνέπειες για τον πολίτη.
Τρίτον, η κάρτα του πολίτη θα επιφέρει την καταπάτηση της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ορθοδόξων πολιτών. Και τέταρτον, η πιθανή χρήση της κάρτας του πολίτου για εικονικό ψηφιακό χρήμα, αντί για όντως χρήματα, όχι μόνο δεν παρέχει την ασφάλεια των τραπεζογραμματείων, δηλαδή των γνωστών νομισμάτων, αλλά προωθεί τα σχέδια της διεθνούς συνωμοσίας για μια αχρήματη κομμουνιστική κοινωνία στην οποία θα διαφεντεύουν οι διεθνείς τραπεζίτες, δηλαδή οι συμμορίτες κλοπής του δικού μας κεφαλαίου, της δικής μας εργασίας, της δικής μας ζωής. Σε αυτή ακριβώς την κομμουνιστική κοινωνία των ανδραπόδων που επιδιώκουν, μας οδηγούν με κάθε πράξη νομοθετικής ρυθμίσεως οι αντισυνταγματικές κυβερνήσεις. Ας λάβουμε πολύ σοβαρά τα λόγια του Τρότσκι, που το 1937 έλεγε: «Σε μια χώρα που ο μόνος εργοδότης είναι το κομματικό κράτος, το ΚΚ, αντιπολίτευση σημαίνει θάνατο από αργή πείνα». Και συμπλήρωνε: «Η παλιά αρχή, ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο, αντικαθίσταται πλέον από τη νέα αρχή. Όποιος δεν υπακούει, δεν θα τρώει». Τόσο το σατανικό. Όποιος δεν υπακούει, δεν θα τρώει. Τόσο σατανικό. Επειδή οι κομματικές κυβερνήσεις του Κοινοβουλίου και όχι της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή της θελήσεως των Ελλήνων, γιατί αυτή είναι η Βουλή των Ελλήνων, ετοιμάζουν εθνικό τσιπάρισμα, φακέλωμα σατανικό δηλαδή, των Ελλήνων, γνωστοποιούμε ότι εμείς οι Έλληνες πολίτες του Παγκριτίου Συλλόγου, σε όλες τις προγενέστερες αναφορές μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρίζαμε ξεχωριστά τον κάθε αριθμό φορολογικού μητρώου, το λεγόμενο αφημί, αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, το λεγόμενο άμα, και αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως, το λεγόμενο άμκα, του κάθε φορέως ξεχωριστά. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια ή πράξη συνθέσεως και συγχωνεύσεως των παραπάνω συμβόλων και ή αριθμών των φορέων σε μια κάρτα θα θεωρείται πλέον ως πράξη εχθρική κατά της κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών. Θα θεωρείται ως πράξη εχθρική κατά της πατρίδας μας. Και τέλος, θα θεωρείται ως πράξη εχθρική κατά του έθνους και του γένους ημών των Ελλήνων. Κατά ακολουθία, όποιοι από τους βουλευτές, τους υπουργούς και τους λοιπούς αρμοδίους κυβερνώντες σχεδιάζουν ή απλώς επιβάλλουν ως εκτελεστικά όργανα την κάρτα του πολίτου, πολύ δε περισσότερο βιαίος και υποχρεωτικός, με ενιαίο αριθμό για κάθε Έλληνα πολίτη, που θα εμπεριέχει αυτά που είπαμε, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, το ΑΜΚΑ, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως και το αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, το ΆΜΑ, και συνεχίζουν έτσι να συμβάλλουν και να προωθούν και να με αυτόν τον τρόπο στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην παρακολούθηση των Ελλήνων πολιτών με παράδοση των προσωπικών μας δεδομένων σε ξένες δυνάμεις, σε εχθρικές δυνάμεις προς την πατρίδα και το έθνος. Θα τους θεωρούμε λοιπόν όλους αυτούς εχθρούς της πατρίδος μας, ανθέληνες δηλαδή, εχθρούς της Ορθοδόξου πίστεως μας και προδότες της δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής όλων των ανωτέρων πράξεων θα απαντήσουμε με κάθε νόμιμο ή συνδικαλιστικό μέσο, όπως έγγραφες και προφορικές δηλώσεις, μεγάλες κινητοποιήσεις, εξοδικαστικές και δικαστικές ενέργειες, γνωστοποιήσεις του θέματος στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Και θα καλούμε, έχουν υποχρέωση να τα δημοσιεύουν αυτά, έχουν υποχρέωση νομική να τα δημοσιεύουν, αλλιώς θα στραφούμε εναντίον. Και θα καλούμε σε συνεχή ενημέρωση και επαγρύπνηση το λαό των Ελλήνων, ο οποίος σκοπίμως διαφθείρεται, τσακίζεται και δολοφονείται. 15.000
συνάνθρωποι μας, Έλληνες, πατριώτες μας, συμπατριώτες μας, έχουν αυτοκτονήσει. 15.000 τουλάχιστον οικογένειες έχουν καταστραφεί. Δεν είναι μόνο αυτοί που έφυγαν. Απαιτούμε σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους των Ελλήνων και όχι των κομμάτων, στους νόμους που μέχρι τώρα απογορεύουν το φακέλωμα, την καταπάτηση δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαρροή προσωπικών δεδομένων σε άλλους. Η πράξη αυτή αποτελεί υποχρέωση της δημοκρατίας για όλους τους Έλληνες, βάσει του άρθρου 120 παράγραφος 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στις πατρίδες και στην δημοκρατία, στην πατρίδα και στη δημοκρατία, αποτελούν υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν πιστά την τήρηση του συνταγματικού αυτού προστάγματος, που η τήρησή του επαφίεται σε μας, στον πατριωτισμό μας, στον πατριωτισμό των Ελλήνων, και οι οποίοι δικαιούνται εμείς και υποχρεούμεθα εμείς να αντιστεκόμαθα με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Επιπλέον δηλώνουμε πως οποιαδήποτε αλλαγή του Συντάγματος από κομματικές κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις θα είναι άκυρη και παράνομη ως καταχρηστική, αφού τα κόμματα απέδειξαν μέχρι τώρα πως ασεβούν κατά του Συντάγματος, το οποίο συνεχώς και προκλητικώς καταπατούν. Πλέον μόνο μία συνταγματική εθνοσυνέλευση θα είναι νόμιμη και αποδεχτή από εμάς τους Έλληνες, η οποία εννοείται πως θα καταργήσει τις υπερεξουσίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος με το Σύνταγμα του 1986 έγινε απόλυτος και ανεξέλεκτος μονάρχης, τύραννος του έθνους, όπως απεδείχθηκε. Δεσπότης τρομερός της ελευθέρας συνειδήσεως και αυτών των βουλευτών του, τις οποίες τις συνθλίβει. Ο δύσμυρα και δύστιχα τέκνα της κοινωνίας των Ελλήνων, της κατηλημένης από την δυσόδη, αποκρουστική και αποκρυφιστική νέα τάξη. Όμως θαρσείται, διότι ήγηκε η ώρα της εκδιπλώσεως και αναδείξεως των δυνάμεων. Τα φώτα του λόγου είναι εδώ, παρόντα, σήμερα μαζί μας. Καθώς τώρα εμείς, οι Έλληνες, θα επαναλάβουμε αυτό το διαχρονικό του Πλάτωνο, μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον, υπατρίσεστη και σεμνότερον και αγιότερον και εν μίζων η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπης, της νουν έχουση και σέβεστε δι μάλλον και θοπάβην πατρίδα χαλεπένουσαν η πατέρα. Και τώρα, μαζί με τον αγαπημένο μας στρατηγό Αϊφαντή, τον ήρωα Αϊφαντή, θα βροντοφωνήσουμε. Εθνε Γερσία! Εθνε Γερσία! Εμπρός λοιπόν, για μια Ελλάδα νέα, για την Ελλάδα των ελευθέρων Ελλήνων πολιτών, για την Ελλάδα του φωτός, για την Ελλάδα της ελευθερίας, την Ελλάδα της ανεξαρτησίας, για την Ελλάδα του Ιερού Κύρους, του θεσμού της Εκκλησίας του Δήμου. Και τώρα θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί, όρθιοι, με μία φωνή και μία ψυχή, όρθιοι, με ένα κεράκι, έναν αναπτήρα στο αριστερό χέρι, για να έχετε ελεύθερο το δεξί, να έχουμε ελεύθερο το δεξί, να φροντοσοφωνήσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Σας παρακαλώ. Είναι αυτή. Όποιος μπορεί και ανάψει ένα φωτάκι, έστω από αναπτήρα. Κύριε Λαυροπούλε, καλό είναι να μην φοβάμαι σε κάποιες. Ναι, ναι. Κύριε,
Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω! Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω! Ζήτω το έθνος και το γένος των Ελλήνων! Ζήτω! Ζήτω το ένοπλο έθνος μας, ο εθνικός μας στρατός! Ζήτω! Ζήτω η πατρίς μας! Ζήτω! Ζήτωσαν! 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 Εις δόξα της αληθείας και της ιστορίας και της ζωής του έθνους μας. Είστε καλή ελευθερία! Σε αυτό το σημείο της εκδήλωσης θέλω να καλωσορίσω τον Αρχιεπίσκοπο Νησίων, των Νησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο κύριο Μακάριο, και τον προσκαλώ στο βήμα προκειμένου να δώσει τον χαιρετισμό και να μας θυμίσει με τις σκέψεις του για την αγωνία που περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός και η Εκκλησία του. Μακαριώτα, τέλος ευχαριστώ. Εξερχόμενος του Μητροπολιτικού Συρμού, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Ακούγοντας τον αγαπητόν ομιλητή, σκέφτηκα τον λόγο του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος είναι αναγεγραμμένος πάνω στις εικόνες του στο ηλικάριο το οποίο κρατεί. «Είδον εγώ τα σφαγίδας του διαβόλου, λέει, πλωμένας εν τη γη, και είπον τι σάρα δύναται εκφυγήν, ποιος μπορεί να γλιτώσει από τις σφαγίδες του διαβόλου». Έχω την αίσθηση και τη συνείδηση ότι όλοι εδώ που μαζευτήκαμε σε αυτόν τον χώρο βλέπουμε τις σφαγίδες του εχθρού ολοκάθαρα πλέον. Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφισβήτησης, καμία δικαιολογία ότι ζούμε σε πάρα πολύ κρίσιμες εποχές και ώρες. Πριν από ένα περίπου χρόνο, ίσως και λίγο περισσότερο, κάποτε μέσα στο αυτοκίνητο άκουγα ένα δημοσιογραφικό σχόλιο για μια κουβέντα που είχε πει εκείνος ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι δεν έχουμε δει ακόμη τον πάτο του βαρελιού. Ανατρίχιας, αλήθεια σας λέγω, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον θεωρώ ότι είναι καλό φερέφωνον. Αυτά που βιώνουμε σήμερα επαληθεύουν. Νομίζω ότι ο πάτος του βαρελιού έχει ακόμη... Παρακαλώ, μην διακόπτω τον ομιλητή. Σας παρακαλώ, ησυχία. Μην διακόπτω τον ομιλητή, παρακαλώ, με σχόλια. Έχει πολύ βάθος ακόμη. Άκουσα προχθές και έναν άλλον, νομίζω υπουργός είναι, που είπε ότι τα δύσκολα περάσαν, τα χειρότερα έρχονται. Ξέρετε όμως, στην Εκκλησία υπάρχει η εξής φράση. «Ετοιμάστην και ου και ταράχθην». Εάν είμαστε έτοιμοι, η ταραχή δεν θα αφορά εμάς. Το πίμνιο του Χριστού, το λίμα της χάριτος, όπως ακριβώς στην εκκλησιαστική γλώσσα συνηθίζομαι να το μνημονεύομαι και να το αναφέρομαι. Είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε. Ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη με σαφήνεια μας λέγει ότι «Ήλθε, λέγει, ο σατανάς, έχων θυμών πολλήν, ειδός ότι ο λίγων χρόνων έχει». Ο σατανάς μας δείχνει τα δόντια του, μας τρομοκρατεί. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μία πατερική φράση, ένας πατερικός χαρακτηρισμός του σατανά είναι «μυρμικολέον», δηλαδή εφαρμόζει μία επιθετική διάθεση λέοντος, αλλά κατ' ουσίαν είναι μύρμιξ. Είναι μύρμιξ για τους χριστιανούς. Είναι μύρμιξ για αυτούς οι οποίοι έχουν ασπίδα των Χριστών και ελπίδα των Χριστών. Έρχομαι από τον Ισπερινό, αγαπητοί μου, και ψάλλοντας το δογματικό θεοδοκείο του ήχου, εμβάθυνα λίγο εις την ρίση «θαρσί το τίλιν».
θαυσί το λαός του Θεού και γαραυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως παντοδύναμος. Ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος. Δεν μπορούμε να φοβόμεθα. Ξέρετε, αυτή η φοβική στάση μερικών από εμάς ενισχύει τα βέλη του εχθρού. Ασφαλώς κατανοώ ότι δυσκολεύουν τα πράγματα. Άκουσα και έμαθα ότι επιβάλλεται τσιπάρισμα στα αυτοκίνητα. Τι άλλο θέλει κανείς για να σκεφτεί ότι οι επόμενοι οι οποίοι θα τσιπαριστούν θα είναι οι άνθρωποι. Στην Τουρκία μάλιστα έμαθα ότι ήδη εφαρμόζεται η κάρτα του πολίτη. Είδατε τι είναι να είναι κανείς χριστιανός. Εκείνη, ο Θεός να με συγχωρέσει να το πω τώρα, αφού το λέει η καρδιά μας, το πούμε και τα αυτοί μου, η χαχόλη. Λοιπόν, μη έχοντας αίσθηση κινδύνου, είναι πολύ δεκτική σε όλα τα αντίχριστα σχέδια και συστήματα. Και αφού τους ετοιμάζουν εκεί, με τα δάφτα θα τους διοχετεύσουν και προς τα δω και ήδη τους διοχετεύουν, προκειμένου να γίνουμε ένα φύραμα, μια παγκόσμια κοινωνία, ένα παγκόσμιο χωριό, όπως θα θέλουν, όπως θα επιθυμούν. Ωστόσο, εμείς την πάσαν ελπίδα μας την αναθέτουμε στον Χριστό και στη Μητέρα. Και πέραν τούτου όμως, για να μην λογιστεί ότι μυρολατρούμε ή συστήνω την μυρολατρία, ασφαλώς κατανοώ τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε για την εποχή μας και για την κάθε εποχή. Και θα ήθελα πολύ να παρακαλέσω το λαό του Θεού να σηκωθεί επιτέλους, να ξυπνήσει. Ένα υγιές έδαφος έχει μείνει. Έχω την αίσθηση, μπορεί και να κάνω λάθος. Αυτό της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, της πίστης. Αν ενισχυθεί και αν πλαισιωθεί αυτός ο χώρος, μπορούν να γίνουν θαύματα. Αγαπητοί μου, στον καιρό της σκλαβιάς, έθνος συντεταγμένων δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε Εκκλησία, Εκκλησία Χριστού, με λόγο και με δύναμη απέναντι στο λαό του Θεού. Και η Εκκλησία μπορούσε και αναπλήρωνε τα κενά, είτε τα εκπαιδευτικά. Είχε αναλάβει τον ρόλο του δασκάλου, του καθηγητού, είτε όποια άλλα. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται να παριθμίσω. Σε κάθε περίπτωση. Έχουμε την Εκκλησία παρούσα, γιατί θα πρέπει και η Εκκλησία σήμερα να παραμείνει, να συνεχίσει να παραμένει στο περιθώριο, όπως την θέλουν. Θέλουν την Εκκλησία στο περιθώριο. Και δυστυχώς και εμείς, είτε φοβισμένοι όντες, είτε αδιάφοροι, είτε δεν ξέρω τι, κάνουμε τα χατήρια τους. Και έτσι λοιπόν λέγω, είσαι δάσκαλος, δώσε το παρόν στην Εκκλησιά, να κάνουμε ένα άτυπο σχολείο, να μαθαίνουμε στα παιδιά γράμματα, να μαθαίνουμε του Θεού τα γράμματα, τα σπουδάγματα. Είσαι γιατρός, έλα στην Εκκλησιά. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι πονούν, πόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν μέσα από τις διαδικασίες, τις κοινωνικές ή τις άλλες, στα οργανωμένα ιατρεία. Ας αναλυφθεί επιτέλους μια πρωτοβουλία. Δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσει, αγαπητοί μου. Μπορεί να ξεκινήσει και από κάτω, δηλαδή από το λαό του Θεού, από το πίμνιο. Ξυπνήστε εσείς τους ποιμένες. Εάν βλέπετε ότι οι ποιμένες αποθαρρύνονται εξαιτίας της αδιαφορίας, ενσταλθείτε κάπως κι εσείς το μερίδιο της ευθύνης και δώστε το παρόν. Είστε νομικοί, είστε οτιδήποτε είστε. Έχει η Εκκλησιά χώρο να απλώσει για τον κάθε έναν από μας, προκειμένου να βοηθήσει αυτόν τον λαό, να τον βοηθήσει να σταθεί, να τον βοηθήσει να συνεχίσει να ελπίζει
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Διότι είναι πολύ απογοητευμένοι, αγαπητοί μου. Σας τα λέγω αυτά όχι με την ιδιότητα του Αρχιεπισκόπου, αλλά με την ιδιότητα του πνευματικού. Ο κόσμος είναι απελπισμένος. Αποθαρρύνεται. Νομίζει ότι δεν θα πετύχουμε τίποτε. Μαθαίνει, ακούει, τρέχει στις συγκεντρώσεις, αλλά κατά βάθος πιστεύει ότι τι θα κάνουμε, θα υποκύψουμε. Αργά ή γρήγορα, δίνουμε το παρόν έτσι για την συνείδηση και τίποτε παραπάνω. Δεν πιστεύει στο αποτέλεσμα. Και αυτό νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη εμείς. Γιατί του δώσαμε αυτή την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Να, τι έγινε με τον Άμκα. Άκουσα προηγουμένως, αγαπητέ μου, να λέτε ότι θέλουμε διακριτών αριθμών στον Άμκα, διακριτών εις τον Άμα, διακριτών εις το, στη φορολογική μας δήλωση. Μα εμείς δεν θέλουμε ούτε αυτούς τους αριθμούς. Εγώ κάποτε είπα ότι αν είχα συνείδηση και μυαλό που κουβαλάω τώρα, όταν ήμουν μαθητής και είχα τον δάσκαλο που μας σήκωνε στον πίνακα με τον αριθμό του μαθητολογίου, θα του λέγα, όχι κύριε, έχω όνομα. Βαπτίστηκα εις όνομα. Δεν αποδέχομαι το να γίνομαι νούμερο. Δεν είμαι νούμερο. Δεν έχω τέτοια συνείδηση ότι είμαι νούμερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και από την άλλη εμείς οι κληρικοί είμεθα και εις το μέσον, είναι λαός πολλής και αυτός. Και είναι δικός μας λαός. Είναι αυτό που λέγει ο Χριστός. Έχω και άλλα πρόβατα. Είναι τα άλλα πρόβατα, τα οποία και αυτά έχουν ανάγκη από βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια λοιπόν, αν δεν θελήσουμε όλοι μαζί να την δώσουμε, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να την κατορθώσουμε, να την επιτύχουμε. Εγώ ειδικές γνώσεις δεν έχω, αγαπητοί μου. Ένα μόνο παρακαλώ τον Θεό. Και εύχομαι αυτό που είπε ο Χριστός, άρα ελθόν εις τον κόσμο, ευρύσω την πίστη, να μην αφορά εμάς. Εμείς να είμαστε συντεταγμένοι στην πίστη του Χριστού. Και όταν μείνουμε σταθεροί στην πίστη του Χριστού, αμετακίνητη και ακλόνητη, να ξέρετε ότι ο Χριστός μιλάει στην καρδιά του καθενός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τώρα πια μεγάλωσα και μπορώ να λέω ότι έχω κι εγώ μια μικρά πείρα. Κάποτε, όταν ήμουν νεαρός εφημέριος σε μία εσχατιά της πατρίδος μας, ένας νεαρός γνωστός εις εμέ, γόνος μιας πιστής ενωρίτησάς μας, ήρθε στην εκκλησία κρατώντας ένα περιοδικό και ήρθε με την πρόθεση να μου το επιδείξει, διότι τσακώθηκε με τη μητέρα του, όπως μου έλεγε, μία αγράμματη γυναίκα, μια πολύ απλοϊκή αλλά πολύ πιστή γυναίκα, διότι ενώ της το προσέφερε, το μοίραζαν κάπου στο δρόμο της επαρχιακής πόλης την οποία υπηρετούσα, και εκείνος καλοπροαίρετα το πήρε και το προσέφερε με τη σειρά του στη μητέρα του ως θρησκευόμενη, για να το διαβάσει, για να του πει «Σε ευχαριστώ που νοιάστηκες και για μένα». Εκείνη μόλις τα κούπησε, το πέταξε. Πάρ' το παιδάκι μου από εδώ, λέει, αυτό είναι αιρετικό, λέει. Γράμματα, δεν ήξερε πολλά. Να προλάβει να διαβάσει τίτλους, τίποτε, οτιδήποτε. Μόνο το πέταξε. Έτσι. Και εκείνος θύμωσε. Και της είπε, είσαι μάνα θρησκόληπτη, είσαι σκοταδίστρια, είσαι έτσι. Να, κάτι τέτοια κάνετε και μας αποθείτε εμάς τους νέους από την εκκλησία. Και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά. Και μπήκε στον κόπο λοιπόν να σκύψει να πάρει το περιοδικό για να μου το φέρει. Σε μένα, τον φωτισμένο, να δω και να ταπώσω τη μάνα του, όπως μου είπε. Όταν το πήρα στο χέρι μου, του είπα, παιδάκι μου, αυτό είναι αιρετικό περιοδικό. Και δεν ήταν εμφανώς μιας αιρετικής οργάνωσης, ή το μιας, ίσως να την ξέρετε η παλαιότερη, μιας ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση της Ειρήνης, η οποία καλύπτεται πίσω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είχε μάλλον ιστα και αρχηγό έναν αρχιμανδρίτη κτλ. Δεν ήταν δηλαδή μια προτεσταντική ομάδα, μια αιρετική ομάδα. Ωστόσο, το αλάνθαστο κριτήριο αυτής της αγνής γυναίκας που είχε φόβον Θεού και πίστη ότι ο Χριστός της σκεπάζει, την προστατεύει,
αμέσως την πληροφόρηση ότι αυτό το πράγμα είναι δηλητήριο, είναι επικίνδυνο. Αυτό αναζητώ στο λαό του Θεού, αγαπητοί μου. Το να μπορεί ο λαός να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει ότι αυτό είναι θάνατος. Θάνατος. Και πρέπει να μείνουμε μακριά, μακριά, το δυνατό μακριά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που κάνετε και την αναπτύξη. Ευχαριστούμε πολύ τον Μακαριότητα, τον Μακαριότατο. Ελπίζουμε όλοι να πέσουμε και να αγκαλιάσουμε αυτή την προσφορά για τη βοήθεια της Εκκλησίας. Ο καθένας μας από τη μεριά που μπορεί. Οι εκπαιδευτικοί ας πλησιάσουν τις Εκκλησίες και ας προσπαθήσουν να τις κάνουν σχολείο. Οι γιατροί ιατρείο. Η φαρμακοποιή φαρμακείο. Ευχαριστούμε και πάλι Μακαριότατε. Ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο κομμάτι που ανησυχεί σήμερα τον Έλληνα είναι το οικονομικό. Γνωρίζουμε πλέον ότι η χώρα είναι υποκατοχή. Οι κυβερνώντες σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους τουρκικανούς ξεπουλούν την πατρίδα μας. Αυτά τα νεοταξίτικα βαμπύρ πίνουν το αίμα μας μέσα από παράνομους φόρους. Ένφια, φόρους αλληλεγγύης, στέλη κυκλοφορίας, κόκκινα δάνεια και άλλα. Θέλουν τα πάντα οι ελληνόφωνοι πολιτικοί, δίνουν τα πάντα στα αφεντικά τους και τους υπόσχονται να δίζουν και εμάς, τους ίδιους. Οι Έλληνες πεθαίνουν για να πληρώσουν τη στιγμή που κάποιοι απολαμβάνουν πλήρης οικονομικής ασυλίας. Οι Έλληνες δημιουργούν, οι προνομιούχοι που δεν πληρώνουν καταστρέφουν. Ακούστε τι έπεσε στην αντίκρισή μας. Η ελληνική δημοκρατία. Σε αγαστή συνεργασία με τη δημοκρατία της Αλβανίας, σύμφωνα με τον παρήθμο 2755 νόμο, έχουν συνάψει σύμβαση όπου οι Αλβανοί παίρνουν επιδόματα από την πατρίδα μας, αλλά φορολογούνται μόνο στην Αλβανία. Οποία προδοσία ευλογημένη Ελλάς. Η αδικία στο μεγαλείο της. Ο Έλληνας πνιγμένος στα χρέη, αφού όλο και τον κλέβουν περισσότερο και τα χρήματά του δεν φτάνουν πλέον ούτε για επιβίωση. Η ανασφάλεια, ο φόβος και ο τρόμος για το μέλλον των παιδιών μας, που κατά αυτούς γεννιούνται χρεωμένα, μας έχουν πνίξει. Φτάνει πια. Ας αντισταθούμε. Από το ακομμάτιστο κίνημα, αντίσταση τώρα έχουμε κοντά μας τον οικονομολόγο Θεοδωρίδη Παναγιώτη. Παρακαλώ να ανοίξει το βήμα. Καλησπέρα, ελεύθερη. Ακούγοντας τους προηγούμενους αναλυτές, ομιλητές, θα αλλάξω λίγο αυτά που ήθελα να πω και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, όπως είναι το τωρινό, θα πρέπει πρώτα να έχουμε καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Και για να το πω πιο απλά ακόμα, όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα φαγητό και έχουμε όλα τα τρόφιμα τα οποία είναι απαραίτητα για να το φτιάξουμε, θα πρέπει να έχουμε τη γνώση πώς κατασκευάζουμε αυτό το φαγητό. Η γνώση λοιπόν είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει να βρούμε τη λύση του προβλήματος όταν καταλάβουμε ποιο είναι αυτό. Υπάρχει φράση που λέει ότι όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του θα αναγκαστεί να την ξαναζήσει. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε την ιστορία μας, θα δούμε ότι εκεί πίσω βρίσκονται ό,τι γίνονται τώρα, έχουν ξαναγίνει και εκεί υπάρχει και η λύση. Για μια δεκαετία περίπου, αν θυμάμαι καλά, πολιορκούσαμε την Τρία και δεν έπεφτε. Και έπεσε με το δούριο ύπο. Έπεσε με ένα τέχνασμα, βάλαμε κάποιους μέσα χωρίς να το πάρουν χαμπάρι, και έτσι έπεσε μια πόλη που δεν έπεφτε με τίποτα, παρότι μπορούμε να πούμε ότι από τον αποκλεισμό δεν είχε ούτε τρόφιμα ούτε τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς έχουν εφαρμόσει και σε εμάς τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο δούριος ύπος είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Για να το πούμε στη λαϊκή γλώσσα,
γιατί το σύστημα απέναντι πολλές φορές μας χλεβάζει, η σκυλοθελητική δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει κοινοβουλευτική. Λοιπόν, βάλανε όλους αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται την εξουσία, τους ετοιμάσανε, και αν τους δείτε έναν-έναν θα δείτε ότι περισσότεροι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους για να μας φέρουν στη σημερινή κατάσταση. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση? Να μας πείσουν ότι υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Και δεύτερον, επειδή αυτό το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, έχουν σπείρει το φόβο μέσα μας και νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως, όλα αυτά θέλουν να τα κάνουν με τη μορφή της νομιμοφάνειας, να είναι νόμιμα, με τους νόμους που αυτοί έχουν ψηφίσει. Άρα με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και εμείς να τους αντιμετωπίσουμε. Έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όσες αλλαγές και να κάνουν στους νόμους ή στο Σύνταγμα, τις κάνουν πάντα στην ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που ό,τι και να κάνουν, ακόμα και αν γράψουν αποφασίζουμε και διατάσσουμε, πάντα υπάρχει λύση στο ίδιο επίπεδο να τους αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα λοιπόν το οικονομικό που είπανε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει. Παράδειγμα, όταν πήρε ο Παπανδρέου την κυβέρνηση το 2010, μας είπε ότι η χώρα καταραίει οικονομικά, γι' αυτό θα πρέπει να μπούμε στο ΔΝΤ. Δύο νούμερα θα σας πω. Το πρώτο τρίμηνο του 2010, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, εκδώσαμε ομόλογα 21,4 δις, ζητήσαμε δάνεια δηλαδή με απλό τρόπο, 21,4 δις, και οι τοκογλύφοι μας δώσαν 61,5 για να τα πάρουν. Ζητάγαμε 20, μας δις, δώσανε 60, και 23 Απριλίου ο Παπανδρέος στο Καστελόριζο είπε ότι επειδή δεν μας δανείζουν οι αγορές θα πούμε στο ΔΝΤ. Αυτό και μόνο, το οποίο είναι ανεβασμένο στο site του Υπουργείου Οικονομικών και στο Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, είναι αυτό το οποίο θα ακυρώσει ό,τι έχουν κάνει και ό,τι πρόκειται να κάνουν. Γιατί τα πάντα στηρίζονται σε ένα ψέμα. Όπως είπα προηγουμένως, ότι αυτοί θέλουν να βασίζονται, να μας περάσουν σε εμάς μέσα, ότι τα πάντα γίνονται νόμιμα. Την απάτη τους λοιπόν την περάσανε μέσα από νόμους. Πώς μας δημιουργήσαν εντός εισαγωγικών αυτό το πρόβλημα, γιατί πρόβλημα δεν υπάρχει. Και το 2010 και πριν, από το 1974 μέχρι το 2010, αλλά και από το 2010 μέχρι σήμερα, πάντα τα έσοδα του κράτους, δηλαδή το σύνολο των φόρων που εισπράττει κάθε χρόνο, είναι περισσότερα από τις δαπάνες. Άρα δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει πανεπιστήμιο για να καταλάβουμε ότι όταν μαζεύεις περισσότερα λεφτά από ό,τι δαπανάς, δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα. Η ερώτηση απλή. Αφού λοιπόν πάντα είχαμε περισσότερα από όσα χαλάγαμε, γιατί παίρναμε δάνεια? Η απάντηση ακόμα πιο απλή. Πάρτε τις φορολογικές δηλώσεις οποιοδήποτε πολιτικού διαχειριστή της εξουσίας. Εάν βρείτε ένα σε οποιοδήποτε στάδιο, έτσι, δεν μιλάω μόνο για τις κυβερνήσεις, μιλάω και για τους δήμους, μιλάω για τα πάντα. Εάν βρείτε έστω έναν του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία να είναι μικρότερα από τα ποσά που έχει δηλώσει φορολογικές δηλώσεις, ελάτε να μου το πείτε. Άρα βλέπουμε λοιπόν που έχουν πάει τα δάνεια που έχουμε δανειστεί σαν κράτος και ζητάνε από μας να τα πληρώσουμε. Όμως, επειδή το ότι 8 στους 10 Έλληνες έχουμε ακίνητα και επειδή αυτά τα ακίνητα ούτε μας τα χάρισε κανένας ούτε τα κλέψαμε, βγήκαν από τη δουλειά των γονέων μας, τη δική μας και των παιδιών μας, αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι δουλεύουμε και παράγουμε. Πώς θα μας παίρναν λοιπόν αυτά τα κίνητα, γιατί εντάξει, την περιουσία την κρατική χρεώσανε το κράτος, είχαν τη δικαιολογία ότι με το δημόσιο χρέος θα ξεπουλήσουν την κρατική περιουσία. Τα δικά μας τα περιουσιακά στοιχεία, τα κίνητα, πώς θα τα παίρνανε? Έπρεπε να μας φορτώσουν ένα χρέος ψεύτικο, μεγάλο, και σαν ψεύτικο φυσικά θα ήταν παράνομο, και αφού ήταν ψεύτικο, μόνο με μια απάτη θα μπορούσαν να μας το φορτώσουν. Εφάρμοσαν λοιπόν ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο. Θα έδιναν σαν δάνειο
τα λεφτά σε λίγους δικούς τους, οι κυβερνώντες δηλαδή θα έδιναν ένα δάνειο σε λίγους δικούς τους, στους τραπεζίτες, και αντί να τα επιστρέψουν πίσω οι τραπεζίτες, όπως όφυλαν, δεν θα τα επέστρεφαν, θα τα έβαζαν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσουμε εμείς με φόρους. Φυσικά το νούμερο θα ήταν τόσο μεγάλο που θα ήταν αδύνατο πρακτικά να πληρωθεί. Πολύ περισσότερο την ώρα που δεν είχαμε πάρει αυτά τα λεφτά. Άρα τη στιγμή που δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτό το αστρονομικό ποσό, ή θα μεταβιβάζαμε τα κίνητα που με νόμο από το 2010 φρόντισαν να πούνε ότι όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους μπορεί να μεταβιβάσει το σπίτι για να αποφύγει τις διαδικασίες του πληστηριασμού, και αν η αξία του σπιτιού είναι μεγαλύτερη από αυτά που χρωστάμε, τη διαφορά δεν θα μας τη δώσει το κράτος, θα την κρατήσει, λέει, έναντι μελλοντικών φόρων. Δώσανε λοιπόν συνολικά 233 δισεκατομμύρια ευρώ στους τραπεζίτες σε μια τριετία από τις αρχές του 9 μέχρι τις αρχές του 12, και με τα ΦΕΚ, τα φύλλα εφημερίδος κυβερνήσεως, το πιο επίσημο δημόσιο έγγραφο, τους λέγανε ότι αν δεν επιστρέψουν αυτά τα λεφτά, τα οποία ήταν δάνειο προς τους τραπεζίτες, οι κυβερνώντες θα τα βάζουν στο δημόσιο χρέος να τα πληρώσουμε εμείς. Όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να καταλάβουμε ότι αυτό και μόνο, αυτή η φράση την οποία την έχουν αποτυπώσει σε 6 γραμμούλες στα φύλλα εφημερίδος κυβερνήσεως, είναι αρκετή για να ακυρώσει τα πάντα. Είναι αρκετή για να μην πληρώνουμε τίποτα και να μην μπορούν να μας ακουμπήσουν. Να μην πληρώνουμε φόρους, να μην πληρώνουμε τα δάνεια, να μην πληρώνουμε ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία και να μην μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Αυτό έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, και τα αποτελέσματα από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, σε όλα τα δάνεια που έχουμε προχωρήσει δικαστικά να ακυρώσουμε, δεν έχουμε χάσει ούτε μία ακύρωση. Και όποιες αποφάσεις βγαίνουν από εδώ και πέρα θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, ότι ακυρώνονται. Ταυτόχρονα και προς τις εφορίες και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με τον τρόπο τον οποίο κινούμεθα, έχουμε κατορθώσει και να μην τους πληρώνουμε και να μην τολμάνε να μας ακουμπήσουν. Γιατί, αυτό είναι τελοσυνήθιστο. Γιατί βασιζόμαστε σε αυτούς τους νόμους που οι ίδιοι έχουν ψηφίσει και δεν μπορούν να τους αρνηθούν. Βεβαίως. Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε, ό,τι θέλετε στο τέλος. Βεβαίως. Την νομιμοφάνεια τη στηρίζουν σε ένα κλάδο, σε μία τάξη της κοινωνίας, το νομικό. Τρεις ήταν οι τάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει όλα αυτά τα πράγματα από τότε που ξεκινήσαν, από το 2010 περίπου. Οι εφοριακοί, οι δικηγόροι και οι δικαστές. Οι εφοριακοί λοιπόν προτιμήσανε να κρατήσουν τη δουλειά τους και να εφαρμόσουν τα παράνομα που τους είπανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι μισή έχουν πάει σπίτι τους και η άλλη μισή είναι υπό απόλυση. Οι δικηγόροι, 9 στους 10 συνεργάζονται με τράπεζες και δημόσιο και φυσικά το στηρίζουν. Έχει μείνει ένας κλάδος που η ηγεσία του είναι διορισμένη από τους κυβερνώντες, και επειδή οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι καθαροί, δεν βλέπουν στήριγμα απ' έξω από την κοινωνία, δεν μπορούν να αντιδράσουν συλλογικά. Μέσα στο επόμενο διάστημα, δεν θα σας πω πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα, αλλά θα είναι σύντομο, εμείς θα ενεργοποιήσουμε αυτή την τρίτη τάξη, η οποία στο μέγεθός της, στο μεγαλύτερο, είναι καθαρή, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε τα πράγματα. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή και στις ακυρώσεις των δανείων και στο μπλοκάρισμα της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων, το έχουμε πετύχει χωρίς να μπορούν να μας ακουμπήσουν. Και όλα αυτά με ένα πράγμα, τη γνώση και τη βοήθεια καθαρών ανθρώπων από όλες τις τάξεις. Γιατί αν δεν έχεις τη βοήθεια από καθαρούς ανθρώπους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά και ένα πράγμα ακόμα, από τη θέληση. Να είμαστε, επειδή γεννηθήκαμε ελεύθεροι και θέλουμε να πεθάνουμε ελεύθεροι. Ευχαριστώ.
Μετά, οι ερωτήσεις στο τέλος, όχι, όχι, όχι. Οι ερωτήσεις στο τέλος, παρακαλώ. Οι ερωτήσεις στο τέλος, παρακαλώ. Πριν καλέσουμε τον επόμενο ομιλητή, θα σας πούμε δύο λόγια για το θέμα που ακολουθεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σατανικό σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, αυτοί ως φιωκάμπτες νεοταξίτες πολιτικοί, έχουν υπογράψει συμβόλαιο θανάτου για την ευλογημένη του τη χώρα. Ετοιμάζουν και την ταφόπλακά της, λαθρομετανάστευση. Οι σκοτεινές δυνάμεις δεν θέλουν να υπάρχουν Έλληνες Ορθόδοξοι και να κατοικούν στην Ελλάδα. Γι' αυτό προσπαθούν να λιώσουν τον εθνικό κορμό της χώρας, κάνοντας παράνομες ελληνοποιήσεις, δίνοντας ηθαγένεια στους λαθρομετανάστες εντός λίγο χρόνου. Προχωράνε και παρακάτω. Σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 9 του νομοσχεδίου 3649 του 2008, μπορούν οι καινούργοι Έλληνες, σε εισαγωγικά βέβαια, να εισέλθουν και στην ΕΕ. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Καταργούν οι Γκρεκοί λιμιωδότης πολιτική την ελληνική σημαία, τον εθνικό ύμνο, εθνικές εορτές, σχολικές εορτές των Αγίων. Τελευταία μάθαμε ότι βάζουν και τούρκικα στα ελληνικά σχολεία. Και όλα αυτά πάντα με τη δική μας ανοχή, με τη δική μας σιωπηρή συνένεση. Έως πότε, Έλληνες, η Ελλάδα που ξέραμε χάθηκε. Η εγκληματικότητα έχει φτάσει στα ύψη. Η ελληνική γλώσσα, ο πολιτισμός και η ορθόδοξος πίστη απέτρεψε τη σύψη και την εξαφάνιση του ελληνισμού. Όλα αυτά τείνουν στις μέρες μας να εξαφανιστούν. Πίσω από τη σημερινή ελευθερία κρύβεται η μεγαλύτερη σκλαβιά όλων των αιώνων. Έλληνα, στα χέρια σου πλέον η σωτηρία της πατρίδας. Στα χέρια σου οι παραδόσεις μας, η πίστη μας, η Αγία Ορθοδοξία. Το αν θα μπορούμε να θρησκεύουμε από εδώ και πέρα ελεύθερα στην Ελλάδα ή κάτω από το φόβο του Ισλάμ και της Αρίας. Ας σταματήσουμε να σφυρίζουμε αδιάφορα. Ας μην γίνουμε εμείς η τροπή των προγόνων μας, αλλά οι φωτεινοί σηματοδότες των παιδιών μας. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα ο κύριος Ιωάννης Λαμπρόπουλος, διεθνολόγος δημοσιογράφος, εκπρόσωπος του Πατριτίου Συλλόγου. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους δύο οργανωτές της εκδήλωσης για την πρόσκληση που μου έκαναν και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του κ. Αντώνη Ιερονιμάκη και του διαδικαστικού που μου ανέθεσε να σας πω ότι λόγω των πολλών εξόδων που έχει το συντονιστικό εδώ έχουν λόγω της εκδήλωσης και λόγω πολλών θεμάτων δικαστικών, εξοδίκων, προσφυγών που θέλουν να κάνουν και υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και δεν υπάρχει χρηματική επιχορήγηση από κανένα. Αν μπορεί, όποιος μπορεί, με ό,τι ποσό μπορεί, μπορεί να το προσφέρει εκεί και κόβεται για ανάλογη απόδειξη. Τώρα, επί της ουσίας, πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Άκουσα όλους τους ομιλητές και κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μια παγίδα πάλι. Να φύγουμε όλοι από εδώ και να μην έχει υπάρξει πάνω κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει αυτό να σταματήσει. Λέμε πάρα πολλά. Έχουμε πει πάρα πολλά. Λέμε πολλά χρόνια πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε και να μην το γνωρίζουμε. Όλοι όσοι έχουμε έρθει σήμερα εδώ, έχουμε πλήρη γνώση της κατάστασης που ζούμε. Από μας περιμένετε και έχουμε ευθύνη σε αυτό. Να σας δείξουμε έναν δρόμο.
Το να σας λέμε γενικώς Έλληνες ξεσηκωθείτε δεν έχει νόημα. Αυτή η χώρα λέγεται Ελλάδα και έχει θρησκεία την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία για την Ελλάδα είναι η προσευχή και η ευλογία του Θεού. Η Ελλάδα για την Ορθοδοξία είναι ο αγώνας που κάνουν οι άνθρωποι. Πρέπει αυτά τα δύο να μπορέσουμε να τα ενώσουμε. Να ενώσουμε ένα υγιές κομμάτι της Ορθοδοξίας μαζί με λαό που έχει διάθεση να αγωνιστεί. Αυτός ο λαός και αυτή η χώρα έχει θεσμούς. Βλέπουμε αυτό το λαό σήμερα να είναι διοκόμενος. Ποιος μπορεί να τον προστατέψει? Όταν τον διώκουν οι προστάτες του. Αυτοί που έπρεπε να τον προστατεύουν. Αυτοί που ορκίζονται πάνω στο Ευαγγέλιο να ενεργούν προς το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δεχόμαστε μία επίθεση που πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε για να την πούμε. Είναι επίθεση αντίχριστων δυνάμεων, σκοτεινών δυνάμεων. Έχουν πέσει πάνω σε αυτή τη χώρα για να τη φάνε. Αυτή η χώρα είναι το φως του κόσμου. Είναι το φως του πολιτισμού. Για να κυριαρχήσει το σκοτάδι, πρέπει να σβήσουν το φως. Μέχρι τώρα τα έχουν καταφέρει. Παρόλες τις αντιδράσεις μας, τις ομιλίες μας, τις συγκεντρώσεις μας, παρόλη την αντίδραση που λέμε ότι έχουμε απέναντι σε αυτό, και όμως τα έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα. Τα έχουν καταφέρει γιατί πολύ απλά, ενώ η λύση είναι πολύ απλή, δεν μπορούμε να τη δούμε. Έχουν δημιουργήσει εκατοντάδες θέματα και στο κάθε θέμα εκατοντάδες δρόμους. Ασχολούμαστε με επιμέρους θέματα και χάνουμε τον κεντρικό δρόμο, χάνουμε την ουσία. Είπε ο Μακαριότατος ότι πρέπει εμείς ο λαός να ξυπνήσουμε τους ποιμένες. Ναι, πρέπει να ξυπνήσουμε τους ποιμένες. Οι ποιμένες είχαν μεγάλη ευθύνη για το λαό. Είδαμε τον Αρχιεπίσκοπο να μας παρουσιάζει σήμερα μία άλλη μορφή Χριστού, γιατί είναι κατ' εικόνα Χριστού. Μία εικόνα που αντί να ενδιαφέρεται για τα τέκνα εν κυρίω αγαπητά, να ενδιαφέρεται για τους μουσουλμάνους. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η ένδειξη αγάπης. Είναι μια υποκρισία. Και βλέπουμε πως έχει αλλάξει η πραγματικότητα. Αλλάζουν οι έννοιες των λέξεων. Κάτι το οποίο θα το λέγαμε μίσος, σήμερα το βαφτίζουμε αγάπη. Αν ήταν αυτή η αγάπη, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να πετάξουμε στον δρόμο τα παιδιά μας και να υιοθετήσουμε ξένα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τα έχουμε δει όλα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Φαίνεται ότι όλη αυτή η πολιτική, όλοι οι θεσμοί της χώρας από την πολιτική εξουσία, τη δικαιοσύνη, το στρατό, τις ανεξάρτητες οργανώσεις, ανεξάρτητους θεσμούς, ενεπλάκησαν όλοι μέσα σε ένα σχέδιο
πώς θα ποδοπατήσουν αυτό το λαό. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, η ευθύνη πέφτει σε εμάς. Πρέπει να δούμε εμείς πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να προστατευτούμε εμείς. Προσπαθούμε λίγα λόγια να ακουστεί αυτό το εάλλο η Ελλάς. Να σβήσει αυτό το φως του πολιτισμού και να σβήσει αυτό το φως του κόσμου. Ξέρετε, η ιστορία μας διδάσκει, είπε κάποιος ομιλητής, ότι αν δεν τη γνωρίζουμε είμαστε υποχρεωμένοι να την ξαναζήσουμε. Η ιστορία μας δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη, όταν το 626 είχε μείνει χωρίς κρουρά, λόγω της εκστρατείας του Ηρακλήτου στην Κτησιφόντα, όλος ο στρατός της Κωνσταντινούπολης έλειπε και πολιορκήθη η Κωνσταντινούπολη από μεγάλη στρατιά αβάρων, Σλάβων και Περσών. Και τότε, με ελάχιστη φρουρά που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση, ο Πατριάρχης Έργιος είπε: «Χριστιανοί, να προσευχηθούμε». Περιέφερε την εικόνα της Παναγίας στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και δεν ήταν ανάγκη ούτε καν να πολεμήσουν. Την ώρα και τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση, σηκώθηκε ένας τέτοιος τυφώνας που βύθισε τα πλοία τους, γκρέμισε τις πολιορκητικές μηχανές. Και τότε γράφτηκε και το υπερμάχο που αποδόθηκε στην Παναγία, στην οποία και απέδωσαν τη σωτηρία της πόλης. Το 1453 τα πράγματα είχαν αλλάξει. Πολύ άριθμος στρατός πολεμούσε στα τείχη, αλλά δεν βρίσκονταν ούτε πέντε για να προσευχηθούν. Όπως αποκαλύφθηκε μετά στο όνειρο του Μωάμεθ και το εξήγησε ο Πατριάρχης Γενάδης. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε στη χώρα πολλούς να προσεύχονται και πραγματικά είναι πάρα πολλοί. Πιστοί χριστιανοί είναι πολλοί. Οι μοναχοί στο Άγιο Όρος. Ξέρετε τι δεν έχουμε? Πέντε Έλληνες δεν έχουμε να αγωνίζονται. Αυτό πρέπει να βρούμε. Γι' αυτό σας είπα, κινδυνεύουμε, μόλις φύγουμε από εδώ, να συνεχιστεί πάλι η ίδια κατάσταση, να τα έχουμε πει όλα και αποτέλεσμα να μην έχουμε φέρει. Η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν γνωρίζουμε αν μετά από δύο μήνες θα είμαστε σε θέση να ξαναβρεθούμε εδώ, να ξαναμιλήσουμε. Πρέπει να υπάρχει κατευθυντήρια γραμμή. Πρέπει να υπάρξει μια ένωση των Ελλήνων, ανθρώπων που έχουν αυτή την αγωνία τη μεγάλη, έχουν αυτή την πίστη στον Χριστό και έχουν αυτή την αγάπη για την πατρίδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Είναι διασκορπισμένοι. Είναι απαραίτητο. Όχι μόνο αναγκαίο, απαραίτητο. Να ενωθούν αυτοί οι Έλληνες. Να υπάρξει ένας φορέας. Θα υποθεί συντονιστικό όργανο ότι είναι. Να ενώσει αυτή τη φωνή των Ελλήνων. Αλλά με έργο, όχι με λόγια. Τα λόγια μας δεν τους κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν μας υπολογίζουν καθόλου. Το δημοψήφισμα ήταν το ανώτερο, την ανώτερη έκφραση της δημοκρατίας. Όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και κατά το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το ποδοπάτησαν εν μία νυχτή χωρίς να λογαριάζουν τίποτα. Ποιος τους εμπόδισε? Κανένας. Ποιος πήγε να κάνει
την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα. Το πιο απλό πράγμα. Μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση του μνημονίου. Ήταν δύο προσφυγές έπρεπε να γίνουν. Ήταν δύο ψηφοφορίες, μία τη μία μέρα, μία την άλλη. Θα τους πολεμήσει με τον νομικό τρόπο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταπάτηση του συντάγματος. Δεν μπορεί να κρυφθεί από κανένα Συμβούλιο Επικρατείας συντάγματικό αυτό το οποίο έκανα. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Επιμέρους θέματα των 2.000 νομοσχεδίων που πέρασαν μέσα μπορεί να έχουν κάνει προσφυγές κατά αυτών. Αλλά επί του κορμού, κανένα. Καμία. Για ποιο λόγο. Μήπως θέλουμε να δείχνουμε ότι αντιδρούμε, ενώ στην ουσία αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αντιδράσουμε χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο σύστημα. Θέλουν να φέρουν αυτά που θέλουν να φέρουν στα σχολεία, να καταργήσουν το μάθημα των θρησκευτικών, παρότι η Ιερά Σύνοδος πήρε απόφαση κατά αυτού του σχεδίου. Εγώ σας λέω με μαθηματική ακρίβεια και χωρίς κανένα ενδιασμό, δεν το λογαριάσει κανένας και από του χρόνου έχουν σκοπό να φέρουν το μάθημα να αντικαταστήσουν τα θρησκευτικά με το μάθημα της θρησκεολογίας. Και είναι η αντίδραση των Ελλήνων. Πώς μπορούν να αντιδράσουν. Ποιος είναι αυτός που θα οργανώσει την αντίδραση των Ελλήνων. Θα ενώσει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και θα τους πει ότι εμείς, με το που θα έρθει το βιβλίο, θα το πάρουμε επιδεικτικά και θα το σκίσουμε και θα δηλώσουμε αντιρρησίες συνείδησης σε αυτό το οποίο θέλουν να φέρουν. Εφόσον θέλουν να μας φέρουν αντιεθνικά πράγματα μέσα στα ελληνικά, στα ελληνοορθόδοξα σχολεία, θα δηλώσουμε εμείς αντιρρησίες συνείδησης στο δε θέλουμε να το παρακολουθήσουμε. Αλλάζουν την ιστορία μας. Καταργούν τα θρησκευτικά. Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να καλέσουμε έναν έγκριτο Έλληνα ιστορικό, τον κύριο Σαράντο Καργάκο, να καλέσουμε έναν έγκριτο Έλληνα ιερωμένο που γνωρίζει και ιστορία, παραδείγματος χάρη του μπορεί τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, να συγγράψουν ένα βιβλίο και αυτό το βιβλίο να μοιραστεί και να διδάσκεται πού? Στα κατηχητικά όλη της Ελλάδας. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε εμείς. Πώς θα τη δράσουμε. Εγώ μακαριότατος να ξυπνήσουμε τους ιερείς. Ξέρετε, το προσπαθώ δύο χρόνια τώρα. Υπάρχουν ιερείς, υπάρχουν σεβασμιότατοι, που έχουν διαχωρίσει λίγο τη θέση τους μέσα στην Ελλάδα, με ένα λόγο πιο επαναστατικό, πιο πατριωτικό. Προσπάθησα λοιπόν να έρθω σε επαφή μαζί τους με πολλά μηνύματα, πολλά email και από σεβασμιότατη σε όλους. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας, χαίρομαι για το λόγο σας. Είστε από αυτούς που προτρέπουν τους Έλληνες να ξεσηκωθούν. Βεβαίως, αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται μαζί με την προσευχή και μία έργο αντίδραση των Ελλήνων. Εδώ, μαζί σας. Δηλώστε μας πότε θέλετε να κάνουμε μια ανακοίνωση και να έρθουμε
να πάρουμε την ευλογία της Εκκλησίας και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Καταρχήν να ενωθούμε. Ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί, ένας εκεί. Ελάτε εδώ να κάνουμε μια ένωση. Να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Και να αρχίσουμε σιγά σιγά. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια σήμερα. Σε ένα πόλεμο που δεχόμαστε συντονισμένα εδώ και 40-45 χρόνια και έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Η απαντήση ήταν, δεν μπορώ, αισθάνομαι μικρός. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα τώρα. Γι' αυτό που μου ζητάτε, αισθάνομαι μικρός, δεν μπορώ. Άλλος μεγάλος πατριώτης, που αγαπιέται πάρα μα πάρα πολύ, ούτε καν απάντηση. Και άλλος ούτε καν απάντηση. Αναγκάστηκα, έφυγα από την Κρήτη και ήρθα Αθήνα να τον βρω, νομίζοντας ότι δεν λαμβάνει τις επιστολές. Τις λάμβανε τις επιστολές. Μου είπε, να προσεύχεστε, να προσεύχεστε, ρίξτε το στην προσευχή. Δεν σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε, λέω, κατάλαβα. Η προσευχή όμως του λέω μόνο δεν ελευθερώθηκε η Ελλάδα το 1821. Κάποιοι προσεύχονταν, αλλά και κάποιοι ήταν μπροστά και αγωνίζονταν. Χρειάζονται και τα δύο. Σκέφτηκα και ένα γέροντα, γνωστό γέροντα, μεγάλο γέροντα, με πολλά πνευματικοπαίδια. Ξέρετε τι μου απάντησε. Η Ελλάδα, αγαπητέ μου, το καράβι που λέγεται Ελλάδα, βυθίζεται και ο σώζον σε αυτό σωθεί το. Τι το απάντησε. Η Ελλάδα δεν θα χαθεί, το απάντησα. Το απάντησα ότι αποκαλύφθηκε η υποκρισία η δική σας. Είναι αργά, μου είπε, αυτή τη στιγμή μου λέει είναι αργά. Λέω, δεν είναι αργά για την Ελλάδα. Έχουν γίνει λαγοί με λίγα λόγια. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό το λεγόμενο συντονιστικό όργανο που ξεκινάει εδώ τώρα, και πάλι τους ευχαριστώ που με έκαναν την πρόσκληση για να μιλήσω, να κάνει κάτι διαφορετικό. Να καθοδηγήσει το λαό. Αν φύγουμε από εδώ σήμερα και δεν έχουν υπάρξει αυτοί οι πέντε Έλληνες που χρειάζονται. Υπάρχουν. Στο τέλος. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι πέντε Έλληνες, να ξέρετε ότι από αύριο αυτή η νέα τάξη αρχίζει να βλέπει το χειρότερο εφιάλτη της. Το βλέπει ήδη. Με λάθος λαό τα λάβατε. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσει ο κύριος Λαμπρόπουλος και στο τέλος. Αν σας καλύπτει αυτό που λέω. Σας παρακαλώ στο τέλος. Μη με μαλώνετε. Δεν σας μαλώνω. Εγώ χαίρομαι ότι υπάρχουν αυτοί οι πέντε. Αν είναι και περισσότεροι θα είναι ευλογία Θεού. Είναι και περισσότεροι. Αν έχω ένα λεπτό το λόγο, γιατί δεν ήρθα εγώ για να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Αφήστε τη θέση σου. Επειδή θεωρώ ότι και γι' αυτό ήρθα σήμερα, ήρθα από την Κρήτη για αυτό το λόγο.
για να μιλήσουμε επί της ουσίας και όχι επί των τύπων. Προσωπικά θα δώσω και στον κύριο ένα λεπτό από το χρόνο μου, αν και... Όχι, τελείωσε, Γιάννη, προς Θεού. Προς άλλο δεν είχα. Θα μιλήσω εγώ, γραφείο που πέρα. Εκεί που πρέπει να επικεντρώσουμε λοιπόν είναι αυτό. Θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το τι μας έκαναν, τι μας κάνουν και τι θα μας κάνουν. Μόνο για αυτά μιλάει όλος ο κόσμος. Μόνο για αυτά μιλάνε στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο, παντού. Και το τι θα μας κάνουν λειτουργεί και σαν προπαγάνδα στο να σε ετοιμάζει ψυχολογικά να το δεχτείς. Αν έχουν πετύχει ό,τι έχουν πετύχει μέχρι σήμερα, είναι επειδή εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα. Με το να μιλάμε λοιπόν δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, αυτοί οι πέντε που υπάρχουν και που θέλουν να υπάρξει αυτή η ενεργή αντίδραση θα μείνουν εδώ στο τέλος και θα δούμε τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Όπως είπε ο κύριος. Για ένα λεπτό. Και δύο θα χρειάζεται να μιλήσει. Σας παρακαλώ, στο τέλος θα μπορέσει να καταλάβει. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε φασαρία. Στο τέλος. Να σας παρουσιάσει. Στο τέλος. Τώρα έχει το θέμα. Είσαι ο κύριος. Είμαι ο Θανάσης ο Κατσιάδας. Ο κύριος Θανάσης Κατσιάδας. Πώς λέτε να του βάλω μια κατσάδα, κάποιο βγήκε πρώτο. Θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Δεν αφήνει να πάω μπροστά, μου λέει εδώ. Έχετε πάρει το λόγο, Ίγκρις. Παρά τα αυτά, είμαι ένας από αυτούς που ξεκινήσαμε την αντίδρασή μας από τον Νοέμβριο του 9. Όταν μας κάψαν την ελληνική σημαία ο Γιώργος ο Παπανδρέου και βάλανε βόμβα στον άγνωστο στρατιώτη. 19 Νοεμβρίου του 9. Πολύ ίσως το θυμάστε. Αυτή η βόμβα ήταν σιγέ. Τη βάλανε οι ίδιοι, άρχισε ο εκφοβισμός του ελληνικού λαού και το συγκεκριμένο κάψιμο της σημαίας, γιατί πολλές φορές κάψαν τη σημαία μας, ήταν η απαρχή πρωτοπάτησης των εθνικών συμβόλων. Κάπως την είδαμε τότε μερικοί, ανάποδα, τα ίσια όπως θέλετε πέστε το, και κάναμε μια αντιδρασούλα. Δηλαδή στείλαμε στον Γιώργο ένα μπουλετάκι με 4-5 προτασούλες σαν προειδοποίηση στο που σκέφτεται να μην το κάνει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης. Στο διατάφτα, γιατί έχω χρονόμετρο. Μεθαύριο γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, η οποία έγινε εξαιτίας της παλιά φιλικής εταιρείας. Γιορτάζουμε δύο πράγματα. Τον ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους. Πότε έγινε η παλιά φιλική εταιρεία? 14/9/1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας. Πότε ευόλδωσε? 1821, μετά από 7 χρόνια. Μέχρι πότε θα μας βγάζουν ασπροπρόσωπους οι προγονείς μας? Δεν πρέπει και εμείς οι Νεοέλληνες κάτι να κάνουμε? Αυτό κάναμε. Έχει διαφορά το θα κάνουμε με το κάναμε. Εδώ και 5,5 χρόνια, 6, μερικοί Έλληνες ιδρύσαμε τη νέα φιλική εταιρεία και το προχωρήσαμε το πράγμα. Είναι έτοιμη η κυβέρνηση, έτοιμη η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα παλικάρια, μήπως μπορέσουμε και ενώσουμε τους Έλληνες και σώσουμε την πατρίδα μας. Επειδή δεν έχω πολλά φυλάδια, έχω 2-3. Γιάννη, για σένα είμαι σήμερα. Και επειδή είμαι υποχρεωμένος στο συντονιστικό να δώσω ένα φυλάδιο, για να δούμε τώρα ο κάθε ένας, γιατί φρέσκα κουλούρια δεν είναι κουλούρια στην Ομόνια. Πλέον να σταματήσουμε επισημάνσεις και διαπιστώσεις. Ξέρουμε τι θέλουν να κάνουμε. Να αφανίσουμε τους Έλληνες και την Ορθοδοξία. Θα τους αφήσουμε? Όχι! Δεν άκουσα. Όχι! Α, τι θα κάνουμε? Αγόριστα. Αγόριστα. Πώς δούμε, δεν πάει.
έκανε αθλητική εταιρεία. Από στόμα σε στόμα. Έτσι και αυτά που θα σας δώσω, αν σας αντίξει, εμείς δεν διατάζουμε, κανένα δεν βλέπετε να κάνει. Ο κάθε Έλληνας όμως ξέρει τι να κάνει, αν βρει αυτό που θέλει. Και αυτή τη φορά δεν στέλνουμε τους άντρες στον πόλεμο του 40, να πολεμάνε πόλεμο μέσα στο μέσο, μέσα στο χιόνι, ούτε τις γυναίκες να κουβαλάνε πολεμοφόδια στην πλάτη, επίσης μέσα στο χιόνι. Αν αυτό το χαρτάκι που θα σας δώσω, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να το διαδώσουμε. Είμαστε άξιοι της μοίρας. Θέλω να πω όμως δύο πραγματάκια σε μερικούς επικεφαλείς πατριωτικών κινημάτων. Υπάρχουν 386 πατριωτικά κινήματα. Είμαστε 187 όταν είμαστε εγκατακτισμένοι του συντάγματος. Τώρα γίναν 387. Έχουμε 2.674 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δουλεύουν ακολούθως στο πλήρ, στο σχέδιο Διέδη και Βασίλε. Και ξέρετε γιατί. Γιατί μας φοβούνται μήπως ενωθούμε. Κούνια που τους κούναγε. Ενωθήκαμε, αυτή είναι η διαφορά. Και κάτι άλλο. Σε ό,τι σας δώσω να διαβάσετε τα άλλα αφήστε τα. Αδειάστε το μυαλό σας τελείως. Αν δώσω Θεός και κάτσε αυτή η κίνηση, σε λιγότερο από ένα μήνα, αμέσως γίνεται το οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας. Σε πόσα χρόνια λένε κύριοι, 50, 60, 70, ποτέ. Κούνια που τους κούνες. Γιάννη, σε εσένα θα δώσω φυλάδιο, την Επιτροπή και στον... Εδώ και 6 χρόνια ψάχνουμε έναν πάπα Θεός. Μόνο σε την εντύπωση ότι το έχει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι όμως να μην κάνω λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας παίζεται ένα μεγάλο βρώμικο καταχθόνιο σχέδιο εξόντωσης Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού από δεφάγους κοσμοκράτορες. Η Ευρωμασονία έχει απλώσει καλά τις ρίζες της στην καταπονούμενη Ελλάδα. Η χθεσινή πολιτική, αλλά πολύ περισσότερο η σημερινή πολιτική, εψήφισαν, ψηφίζουν και εφαρμόζουν νομοσχέδια που αντίκειτο στην εθνική και θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων. Τα σχέδια των αντιχρήστων και αθελημικών δυνάμεων υλοποιούνται. Παρακαλώ τον κύριο Υφαντή συγγραφέα να ανέβει στο βήμα. Αλλά δεν είναι κανένα. Το σπίτι όλη την Ελλάδα, ας δεν την διαβάσουμε την κουκουλίνα. Άλλο. Αγαπητοί συνέλληνες, εν Χριστώ αδελφοί. Ευχαριστώ την Επιτροπή που με κάλεσε σήμερα εδώ και ευχαριστώ και εσάς για την υπομονή σας που θα δείξετε από εδώ και πέρα για λίγα λεφτά να ενημερωθείτε για πράγματα που λίγο ξέρετε ή μερικοί δεν ξέρουν καθόλου. Το σχέδιο των κοσμοκρατόρων είναι να καταστραφεί ο ελληνισμός τελείως. Στο βιβλίο μου δημοσιεύω, σε ένα από τα βιβλία μου δημοσιεύω, την συνέντευξη ενός ραβίνου, ο οποίος έδωσε στον Κουτσοφυράκη, καθηγητή μαθηματικών Έλληνα. Και όταν το ρώτησε ο κύριος Κατσαχυράκης το σημείο το ραβίνο γιατί μεσείτε τους Έλληνες, απήντησε καθαρά. Σας μισούμε και σας καταδιώκουμε μέχρι να σας εξοντώσουμε όλους. Γιατί εάν δεν λείψετε εσείς από το πλανήτη δεν θα γίνουμε εμείς κοσμοκράτορες. Ξεκάθαρο κύριε. Και τώρα θα μπω κατευθείαν στο θέμα μου που είναι το τι παιχνίδι παίζεται με τους μετανάστες. Το 1901 ο Καλέργη δημοσίευσε μία μελέτη του για να ενωθεί η Ευρώπη των Εθνών. Η πρώτη μελέτη του Καλέργη ήταν κάπως αντικειμενική.
γιατί ήθελε ενωμένη Ευρώπη, αλλά των εθνών. Η μελέτη αυτή έπεσε στα χέρια του Ιερατείου, που διοικεί την ανθρωπότητα, και την εκμεταλλεύτηκε και αποφάσισε να κάνει την Ευρώπη τσιφλίκη του Ρότσιλντ, όπως είναι σήμερα, ώστε να είναι μία-δυο επιτροπές να τη διοικούν και να είναι όλοι δικοί τους οι 7 στους 10 κύριοι που είναι σε όλες τις θέσεις της Ευρώπης, Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Τράπεζα κτλ. Κτλ. Οι 7 στους 10 είναι Εβραίοι και 3 είναι Bilderberg, οι άλλοι μασόνοι ελεγχόμενοι από τους Εβραίους. Είναι ένα καθαρός τσιφλίκι η σημερινή Ευρώπη. Και αν θέλετε να καταλάβετε αυτό, όταν έκλεισαν τα σύνορα οι βόρειοι γειτονές μας και μιλούσα με τους φίλους μου, τους λέω, οι Ευρωπαίοι τους δώσαν εντολή και τα κλείσαν. Ουδέποτε τα Σκόπια θα κλείναν σύνορα χωρίς εντολή από τους Ευρωπαίους ή τους Αμερικάνους, διότι στηρίζονται μόνο σε αυτούς. Και αν αυτοί τους κόψουν τη στήριξη, αυτοί διαλύονται. Πώς θα κάνουν κάτι τόσο σοβαρό δικό τους? Δεν χρειάζεται μυαλό να σκεφτείτε, Έλληνε. Απλή λογική χρειάζεται. Και προχθές ο πρόεδρος της Ενωμένης Ευρώπης, εάν βρω τώρα το όνομά του εδώ, θα σας το πω, δήλωσε, θα το αντιληφθεί, το φάνηκε και στα, πώς είναι, στα διαλτία ειδήσεων τα βράδια, που ακούτε, ότι συγχαίρομαι τους βαλκανικούς λαούς, διότι υπήρχαν τη διαταγή, οι δικοί μας, των Ευρωπαίων, να κλείσουν τα σύνορά τους και το έκαναν αποτελεσματικά και το συγχαίρομαι. Κούρτηκε ένα μονοσύλλαβο όνομα είναι. Μάλιστα, και επειδή είναι μονοσύλλαβο, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε αν είναι Εβραίος. Τα μονοσύλλαβα επίθετα, τα 90 στα 100, τα 95 είναι τα γνήσια παλαιά εβραϊκά και μάλιστα εγωιστών Εβραίων που δεν δέχτηκαν να τα αλλάξουν και να πάρουν τα εθνικά και τι τους διέταξε του Ιερατείου τους να πάρουν εθνικά για να μην φαίνονται. Αργότερα, ο Καλέργη ενυμφεύθη μία Εβραία 13 ετών. Μετά από μερικά χρόνια χώρισε αυτή και πήρε δεύτερη Εβραία. Και μετά από λίγα χρόνια χώρισε και την και πήρε και τρίτη Εβραία. Δεν γνωρίζω οι Εβραίοι μέσω ποιας Εβραίας που ρίξανε στο πλευρό του Καλέργη, του αλλάξανε τα μυαλά και το 1926 δημοσίευσε ένα βιβλίο του, το οποίο λέει ότι θα μεταφέρουμε στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια τριτοκοσμικούς Ασιάτας και Αφρικανούς για να αγιώσουμε την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών λαών εξών 12 με 18 στην Ελλάδα. Το έγραψα πριν 20 χρόνια στα βιβλία μου. Βέβαια δεν με μούτσουσαν οι φίλοι μου, αλλά γέλαγαν όταν με βλέπαν και το διάβαζαν. Τώρα, όταν με βλέπουν, μου λένε ότι ήσουν προφήτης στρατηγέ, συγχαρητήρια. Τους λέω, δεν υπήρξα ποτέ προφήτης, εγώ είμαι άνθρωπος, δεν είμαι προφήτης. Αλλά εγώ, το 1980, έπεσε στα χέρια μου το πραγματικό σχέδιο των κοσμοκρατόρων, πώς θα γίνουν κοσμοκράτορες και θα επιβληθούν σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και θα επιβάλλουν ένα βασιλιά δικό τους για να κυβερνάνε την ανθρωπότητα. Έγραψα από τότε στα βιβλία μου, όσοι διάβασαν τα πρώτα, όλα τα γεγονότα που έγιναν μέχρι τώρα. Να μην με συγχαίρετε για προφήτη. Αν διαβάσετε το πρώτο τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε χθες και αύριο, θα διαβάσετε πώς το 1980 έπεσε το σχέδιο σε μένα. Το σχέδιο αυτό πήρε την τελική του μορφή από επιτροπή δική τους, που εργάστηκε από το 1970 έως το 1976. Το 1976 το έκλεισε, το υπέγραψε και το έδωσε προς εφαρμογή, το οποίο θα έχει χρόνο εφαρμογής 70 με 90 χρόνια από το 1976. Εν συνεχεία ο Καλέργη γράφει, όχι μόνο θα μεταφέρουμε τα εκατομμύρια αυτά στην Ευρώπη και την Ελλάδα,
Αλλά θα καλλιεργήσουμε και θα ενθαρρύνουμε και θα προτρέψουμε τους λαούς να έρθουν σε μεικτούς γάμους μεταξύ του, για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το πνευματικό επίπεδο και την ενεργητικότητα των Ελλήνων και Ευρωπαίων. Αυτό είναι σχέδιο, κύριε. Λοιπόν, αν σκεφτείτε, αγαπητοί μου Έλληνες, ότι οι άνθρωποι σήμερα ζευγαρώνουν σκυλιά καλής ράτσας με καλύτερη ράτσα, και αν προσέξετε αυτούς που ασχολούνται με τα σκυλιά, έχουμε ράτσες καινούργιες, τρομερά επιτυχημένες από τις διασταυρώσεις των καλών με τα καλά. Το ίδιο κάνουν και σε γάτες και σε άλλα ζώα κλπ. Γιατί ελεύθερα τα έθνη, όταν ζουν όπως είμαστε εμείς και τα άλλα έθνη στη ζωή τους, τι κάνουν τα νέα παιδιά και κορίτσια όταν θέλουν να παντρευτούν, να ζευγαρώσουν, να κάνουν παιδιά, οικογένεια, διαλέγουν οπωσδήποτε καθένας κάποιο καλύτερο από αυτόν ή από αυτά που είναι, που μπορεί να παντρευτεί, και ζευγαρώνει για να κάνει βελτίωση, ανέλυξη της φυγής. Εάν πάρουμε το αντίθετο και ζευγαρώσουμε τα παιδιά μας και τα κορίτσια μας και τα εγγόνια μας, γιατί εγώ είμαι παππούς, να πω και τα εγγόνια. Λοιπόν, και τα εγγόνια μας με κατώτερους πνευματικά ανθρώπους, τι θα έχουμε, ανέλυξη ή της φυγής, δηλαδή θα έχουμε ανέβασμα ή κατέβασμα. Θα έχουμε κατέβασμα. Μάλιστα, εκφυλισμό. Αυτή τη λέξη δεν μου ξέφευγε. Θα έχουμε λοιπόν εκφυλισμό, κύριε. Άρα με το σχέδιο αυτό το οποίο καλλιεργείται σήμερα διεθνώς, πηγαίνουν να εκφυλίσουν τους λαούς. Γιατί ο εκφυλισμένος λαός, και όσο περισσότερο κατεβάσουμε το πνευματικό επίπεδο των λαών και με τα φάρμακα και με τα μεταλλαγμένα και με τους ψεκασμούς, θα κατεβάσουμε πολύ την νοημοσύνη των λαών και θα τους διοικούμε σαν πρόβατα. Αυτό είναι το σχέδιο και εφαρμόζεται χωρίς αντιρρήσεις. Στις 5 Μαρτίου έστειλα μία επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυβέρνηση και αρχηγούς κομμάτων, γιατί το βράδυ το πρωί. Λοιπόν, γιατί το βράδυ θα κοιτώνταν η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και τους έγραφα 5 προτάσεις, κύριοι, να τις μελετήσουν για να τις επιβάλλουν ή να τις μελετήσουν για την επόμενη, μετά 3 μέρες τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου που θα γινόταν η σύσκεψη Τσίπρα, Μέρκελ και του Τούρκου Πρωθυπουργού. Τι έλεγαν, πρώτη πρόταση. Θα επιμείνετε η κυβέρνησή μας να καταφύγει στον ΟΗΕ και να ζητήσει ο ΟΗΕ να διακόψει και να απαγορεύσει τη μετανάστευση των λαών της Ασίας και Αφρικής. Διότι δεν γίνεται με τη δίθεν του πολέμου, πόλεμο έχουν μόνο στη Συρία. Εάν πάρετε τους Σύριους, μετανάστες δεν είναι ούτε το 10%. Οι άλλοι είναι από χώρες που δεν πολεμάνε. Το παραμύθι να σταματήσει αυτό. Λοιπόν, και να τιμωρήσει αυτούς που χρηματοδοτούν. Πριν από 15 μέρες, θα διαβάσα τις εφημερίδες ότι ο Τζον Σόρος στην Τουρκία είπε ότι διέθεσε 11 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευκολύνει τους μετανάστες να έρθουν στην Ευρώπη. Ευρώπη είπε. Αλλά για να πάνε στην Ευρώπη τους διοχετεύουν μέσω Ελλάδος. Θα ακούσει την επόμενη πρόταση. Λοιπόν, η δεύτερη πρότασή μου και επομένως πρέπει να λάβει μέτρα ο ΟΗΕ. Είναι διεθνές το πρόβλημα. Επεμβαίνει ο ΟΗΕ για μικρότερα ζητήματα και διαφορές μεταξύ των λαών και δεν επεμβαίνει για αυτό το φοβερό ζήτημα και για τόσους που πνίγονται στις θάλασσες και τα λοιπά. Το επόμενο. Η επόμενη πρόταση ήταν, αγαπητοί μου, τα χρήματα που τους δίνουν για να μεταναστεύσουν
Γιατί τους τα δίνουν στα σύνορα, ξέρετε ότι αυτοί όταν φτάσουν στα σύνορα των χωρών των για να φύγουν για την Τουρκία, τους δίνουν 10.000 δολάρια. Μέχρι πριν δύο χρόνια τους έδιναν 8. Σήμερα τους δίνουν 10. Να τους τα δώσουν στη χώρα τους τα 10.000 δολάρια, να πάρουν τα αεροπλάνα και τις συγκοινωνίες και να πάει στην Ευρώπη. Γιατί τους πνίγουν από το Αιγαίο για να τους πάνε στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Μήπως κάτι άλλο συμβαίνει. Τρίτη πρόταση. Γιατί τους πηγαίνουν μέσω Αιγαίου για την Ευρώπη και δεν τους πάνε από την Κωνσταντινούπολη να πάνε από τη Στεριά μέσω Βουλγαρίας και να πάνε στην Ευρώπη. Τέταρτη πρόταση. Και φαρμακερή. Αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι για την Ελλάδα. Πρέπει να προσέξω με αυτό. Με αυτό τσακίζουμε μεν τους Ευρωπαίους, αλλά ενδέχεται να γυρίσει και εις βάρος μας. Να δώσουμε ελληνική νηπιακότητα σε όλα τα εκατομμύρια τους μετανάστες που είναι στη χώρα μας. Και ελληνικά διαβατήρια υποχρεωτικά να φύγουν για την Ευρώπη. Που μπορούν να φύγουν με αεροπλάνα, με πλοία, με αυτοκίνητα, με ό,τι θέλουν. Όταν έχουν διαβατήριο, ησυχία κυρία μου, τα έχουμε μελετήσει. Ησυχία, μην βγάζεστε. Λοιπόν. Και μάλιστα διαβατήρια άνευ επιστροφής, μιας κρίσεως. Εάν πάνε με διαβατήρια ελληνικά στην Ευρώπη, βάσει των συνθήκων είναι Ευρωπαίοι πολίτες και χρεοκοπούν αμέσως όλα τα κράτη της Ευρώπης. Γιατί η Γαλλία κύριοι και η Γερμανία δίνουν τόσα λεφτά στα παιδιά για το κάθε παιδί της οικογένειας, που στη Γαλλία οι μουσουλμάνοι δεν δουλεύει κανένας. Παίρνουν τα επιδόματα για τα παιδιά τους και αυτοί γυρίζουν στα καφενεία και συζητάνε και περνάνε τεμπέλικα τη ζωή τους. Αντιλαμβάνεστε αν πάνε τόσα εκατομμύρια εκεί, τι θα γίνει οι οικονομίες τους. Αποτέλεσμα, στη συζήτηση την επίσημη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν είπαν τίποτα. Μετά τρεις μέρες ο Τσίπρας όμως που πήγε με τη Μέρκελ και τον Κουρκούτουλ, όπως το λένε αυτόν τον Τούρκο, τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, φαίνεται τα συζήτησαν αυτά. Και αν θυμάστε, απεφάσισαν να πηγαίνουν από την Τουρκία απευθείας στην Ευρώπη. Δεν είπαμε τι μέσο, αλλά ούτε και το χρησιμοποίησαν ακόμα. Αλλά στην ανακοίνωση για να μας κάνουν να καθησυχάσουμε, επειδή την πρόταση αυτή τη δημοσίευσε η Ελεύθερη Ώρα στις 5, στις 6 του μηνός, την μέρα Σάββατο, προχθές, τη δημοσίευσε και σου λέει ο ελληνικός λαός την ξέρει για να καθησυχάσει. Ο ελληνικός λαός είπαν θα τους πηγαίνουν απευθείας από την Τουρκία. Γιατί, εάν τους πάνε με αεροπλάνα και από τα 10.000 δολάρια που έχει ο καθένας στην τσέπη του, του μένουν τουλάχιστον 9.000, διότι το εισιτήριο του αεροπορικού δεν κάνει 1.000 ευρώ, κάνει λιγότερα για να πας στην Ευρώπη. Όταν όμως φαίνεται, του συζήτησε ο Τσίπρας στα μυστικά και είπε ότι έχω και μια πρόταση να δώσουμε υπηκότητα και διαβατήρια στους μετανάστες να φύγουν από την Ελλάδα και να έρθουν σε εσάς. Η Μέρκελ και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας τα βάψαν μαύρα και αμέσως πήγαν να κολακέψουν τους Έλληνες. Ξέρετε κύριε ότι η πολιτική έχει και φοβέρες, έχει και μπλόφες, έχει και απ' όλα τα οποία δεν μεταχειρίζονται οι δικοί μας κυβερνήτες. Και τώρα, εάν θέλουμε με τους μετανάστες να απαλλαγούμε, θα πρέπει να επιμείνουμε στις κυβερνήσεις μας, όποιος και αν είναι και όποιον και αν ψηφίζεται βουλευτή, να ακολουθήσει την πρώτη λύση μέσω ΟΗΕ να λυθεί το θέμα, κύριοι. Και όχι μας κοροϊδεύουν οι Ευρωπαίοι και περηφανεύεται ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και συγχαίρει τους βαλκανικούς λαούς γιατί έκλεισαν επιτυχώς τα σύνορα της Ελλάδος. Ξέρω ποιος διοικεί τον ΟΗΕ, κύριε, και ξέρω ποιοι είναι και τα μέλη του. Άστο. Είναι αυτά που μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Παρακαλώ, μην διακοπτώ, μην πλατιάζουμε.
είναι γνωστό το θέμα αυτό σε όλους μας, ότι όλες οι διοικήσεις και το παγκόσμιο επειδή κορονοϊσμό κατέχονται από αυτούς. Ησυχία, ησυχία κύριε. Ησυχία. Ησυχία. Και τώρα, εάν συνδέσετε και καταφέρει όποιος μπορέσει από εσάς να συνδέσει αυτά τα οποία είπαμε εδώ και ακούσατε με ένα βίντεο το οποίο έχει βγει στο Facebook και κυκλοφορεί πριν από 10 μέρες περίπου και λέγεται και έχει τον τίτλο «Λέμε όχι στην κάρτα του πολίτη». Είναι μια νεαρά κυρία που μιλάει, είναι 50 λεπτά το βίντεο αυτό, έχει τόσο καλά, είναι τόσο καλά μελετημένο και δίνει τόσες καλές πληροφορίες πως και αυτή η κυρία εκεί που αναπτύσσει στο βίντεο αυτό πως έχουν μελετήσει την καταστροφή των λαών της γης. Όλο αυτό συνδέστε το με αυτά που ήδη είπαμε και θα έχετε μια πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Επιπλέον αυτό το βίντεο πιθανόν να το ανεβάσω κι εγώ στο ίντερνετ πλέον, όχι στο Facebook, στο ίντερνετ, στο δικό μας site, έχω ένα site εγώ εκεί, ελέγχω, το οποίο λέγεται www.ethnegersia.gr. Το θήτα γράφεται με TAH όπως το Αθήνα. Εθνεγερσία.gr, μετά από 2-3 μέρες θα το βρείτε αυτό το βίντεο. Σας παρακαλώ και σαν άνθρωποι και σαν χριστιανοί, ακούστε το. Είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω στο σημείο αυτό της εκδήλωσης για ένα λεπτό, για ένα λεπτό, να δώσουμε στον κύριο Θεοδωράκο το λόγο. Είναι εδώ πέρα μας την με την παρουσία του εκτάκτος. Και για ένα λεπτό, ένα χαιρετισμό και ένα συνοπτικό. Ναι, α, συγγνώμη. Στο προτζέκτορ θα το δούμε, έκανα λάθος, συγχωρήστε. Δεν έχει έρθει. Θα το δούμε στο προτζέκτορ για ένα λεπτό. Θα γίνει μία αναφορά από το προτζέκτορ σε κάποια διαδικασία, κάπου μια έρευνα. Να έρθει στο βήμα, να έρθει στο βήμα ο καθηγητής, ο κύριος Σιωτακάκος Δημήτριος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ της Αγγλίας, εξειδικευμένος μηχανικός ηλεκτρονικός και είναι πολύ γνώστης στα ηλεκτρονικά και θα μας δώσει την αναλυτική αυτή που έχει η κάρτα του πολίτη. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Σιωτακάκος Δημήτριος, δόκτορ του Πανεπιστημίου της Αγγλίας. Χαιρετίζω και από την πλευρά μου αλλά και εκ μέρους της θεσίας πανελληνικών μελετών τη συγκέντρωση αυτή. Μέσα σε διαφορετικότητα μας ακρίνει και αγρίνει, βρεθήκαμε σήμερα όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς, οργανώσεις και σωματεία για να διεκδικήσουμε δημοκρατικά αυτά που μας ενώνουν. Μας ενώνει ένας σκοπός. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι σαν Έλληνες στην γενέθλια της δημοκρατίας. Θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε ελεύθεροι. Και τι μας εμποδίζει σε αυτό, μία κάρτα, ένα τσιπάκι, η τεχνολογία, όχι. Οι εφαρμογές προηγουμένης τεχνολογίας σήμερα σώζουν, τρέφουν και ενώνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι το μαχαίρι που κάνει τον εγκληματία. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί, μπορείς όμως και να το στερήσεις από κάποιον και να βάζεις τη φυλακή. Σε αυτή τη φυλακή, την ηλεκτρονική φυλακή που έχει βάλει το φακέλο μας της κάρτας του πολίτη, λένε όχι. Κάνουμε έκκληση στην παρούσα κυβέρνηση η οποία έχει δώσει κατά την ιδιαίτερη θεολογία της αγώνες ενάντια στο φακέλωμα να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην μαζίμαστε όχι. Ας δούμε όμως τι εσείς δυνατότητες θεολογίας σήμερα. Έχουμε διοργανώσει πολύ ωραίες ημερίδες. Έχουμε πάρει σε διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές κατά την τελευταία δεκαετία. Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από μια απλή κάρτα που θα φέρει να συμπάρχει με λίγο παρεμφανή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των προσωπικών μας δεδομένων. Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αυτοποίησης και σύνδεσης με μια ή πολλές βάσεις δεδομένων που θα αποθηκεύουν τα πάντα για εμάς. Από καταναλωτικές ή διατροφικές προτιμήσεις, συναλλαγές,
οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, ιστορικό υγείας, φαρμακευτικής περίθαλψης και αγωγής, βιομετρικά στοιχεία, DNA, ηχογράφημα, εκατοντάδες μηνύματα προσώπων που θα εξεργάζονται προηγμένοι αλγόριθμοι και θα υπολογίζουν με συσχετισμούς αν είμαστε τιμένοι, αν είμαστε χαρούμενοι ή προβληματισμένοι. Τελειωμάτα δεν έχει η λίστα. Θα θαύμαζε και ο ίδιος ο Όρβελ. Υπάρχει όμως ασφάλεια. Είναι ασφαλή τα προσωπικά μας δεδομένα είτε της κάρτας είτε του συστήματος που θα την υποστηρίζει. Είναι γνωστές οι επιτυχείς επιθέσεις υποκλοπής στοιχείων της ελληνικών καρτών από τους λεγόμενους χάκερς, όπου εγκλάβησαν δισεκατομμύρια ευρώ. Επιτυχείς επιθέσεις των ίδιων των εθνολίκων, την Βουλή των Ελλήνων και σε ένα σωρό άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς που στατιστικά βρίσκονται παγκοσμίως στις προτεραιότητες των χάκερς. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πολλά μπορεί να πει κανείς. Είναι ένα σύστημα που συνίσταται σε ένα ενιαίο νόμισμα, ένα κράτος, ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα, ενιαία γλώσσα, ενιαίο πολιτικό σύστημα, ενιαίο παγκόσμιο δικαστικό σύστημα, έναν αρχηγό που θα διαφεντεύει και μία θρησκεία. Κάθε πολίτης θα έχει έναν αριθμό, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορεί να κάνει αγοροπολισίες. Οποιοςδήποτε αρνηθεί να πάρει μέρος σε αυτό δεν θα έχει δικαίωμα ύπαρξης, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Στη χώρα μας έχει επιβληθεί βιαίως αυτός ο αριθμός με το νόμο 3655 του 2008, ο ΆΜΚΑ. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε πλέον να εργαστούμε, να έχουμε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, επιδόματα, συντάξεις και ό,τι άλλο δικαιόμαστε ως πολίτες κράτους έθνους. Από το 2008 έχουμε κάνει πολλές ενέργειες για τη δικαίωσή μας. Έχουμε κάνει προσφυγές, μηνύσεις, φτιάξαμε ομάδες, πήγαμε και ξαναπήγαμε στα Υπουργεία, εις Μάτιν όμως. Η κυρία Πετραλιά, όταν της αναφέραν ότι υπάρχουν περίπου 300.000 αντιρρησίες Ορθοδόξων Χριστιανών, είπε «Μπα, ξύπνησαν οι βλαχοχριστιανοί». Και η κοροϊδία συνεχίζεται. Επί Πρωθυπουργία Σαμαρά, ο κύριος Παπαστάμου, νομικός του σύμβουλος, μας είπε ότι το πρόβλημά μας θα λυθεί άμεσα. Είναι θέμα χρόνου, πρόσθεσε. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτη, συνέχισε. Τι έγινε λοιπόν και παραμείναμε στον ίδιο παρανομαστή? Ρωτήθηκαν οι εκκλησιαστικοί ταγοί παλαιού και νέου ημερολογίου για το θέμα και εκτός ολίγων εξαιρέσεων, φωτεινών εξαιρέσεων, και από το νέο και από το πάτριο μας βγάλανε ακραίους και εκτός εκκλησίας. Οι άνθρωποι αυτοί που αρνούνται να ρυθμοποιήσουν την εικόνα τους, που θέλουν να παραμείνουν εικόνες Θεού, αυτοί είναι πλέον σε πλήρη ένδια. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω τον εναποστρατεία πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού, Στυλιανό Δανδουλάκη, ο οποίος είναι 5 φορές παρασημοφορημένος με το παράσημο της Ανδρείας. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολλά προβλήματα υγείας. Έχει κάνει αφαίρεση νεφρού προετών. Τώρα πρέπει να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, βαλβίδα. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν το σύστημα δεν τον αναγνωρίζει. Του κόψανε ακόμα και τη σύνταξη. Αναγνωρίζουν μόνο το δικαίωμα των λαθρομεταναστών για δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή κάλυψη. Και με την καινούργια υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και χωρίς ΆΜΚΑ, ο κύριος Δανδουλάκης πετάχτηκε στο πεζοδρόμιο. Γιατί δεν προσκύνησε το σύστημα, δεν έσκυψε το κεφάλι. Είναι ένας άνθρωπος που μας κάνει να προσφωνούμε την Κρήτη μας, λεβεντογένα Κρήτη. Δεν είναι μόνο ο κύριος Δανδουλάκης όμως που υποφέρει. Είναι πολύτεκνες μητέρες που χάσαν τα επιδόματά τους. Νέοι άνθρωποι που χάσανε τις δουλειές τους. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι κάποιοι εξ αυτών χάσανε και τη ζωή τους. Αβοήθητοι και μόνοι μέσα στα σπίτια τους. Ειρήνη Γαβριλάκη, δικηγόρος. Παναγιώτης, ηλεκτρονικός επιστήμονας. Κωνσταντίνος, Λαχιοπόλης. Αλέξανδρος, άνεργος. Έπονται και οι υπόλοιποι. Η κοροϊδία συνεχίζεται έως και σήμερα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Ρωμανιάς, στην Κληρικολαϊκή Επιτροπή που τον επισκέφθηκε, είπε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός εν τη γενέση του. Δεν μπορεί νόμος να ξεκινάει με το ουδείς δύναται. Πήραμε διαβεβαίωση ότι το Μάιο του 2015 το πρόβλημά μας θα λάβει τη λύση του. Η απάντησή του, η έγγραφη, ουδείς δικαιώνεται. Αυτό γίνεται έως και σήμερα. Ο αγώνας για δικαίωση συνεχίζεται. Βέβαια, δεν είναι μόνο ΆΜΚΑ, είναι και το υποπροϊόν αυτού, η κάρτα. Κάθε είδους κάρτα. Κάρτα σύντησης, κάρτα απόρων, κάρτα τραπέζης, ηλεκτρονική βιομετρική ταυτότητα. Εντολή του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής Κέρι. Αργήσατε, είπε, τις ηλεκτρονικές βιομετρικές ταυτότητες. Όλα αυτά υπονομεύουν τη ζωή μας. Καταργούν το Θεόστο, το δώρο του Θεού στον άνθρωπο, την ελευθερία μας.
και ενώ σε άλλα κράτη αποφασίστηκε η απόσυρση της βιομετρικής ταυτότητας, η δικτατορία της νέας παγκόσμιας τάξης επιβάλλει στην Ορθόδοξη Ελλάδα τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ο παγκόσμιος ηγέτης πρέπει να γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με το chip RFID που θα έχουν όλες οι κάρτες μέσα. Θα εντοπίζεται το chip από το δορυφόρο Γαλιλαίο, που βρίσκεται ήδη σε τροχιά. Θα φωτογραφίζονται και θα βιντεοσκοπούνται όλες οι δραστηριότητές μας. Άρα, ο βασικός σκοπός τους είναι ο πλήρης οικονομικός και ψυχοσωματικός έλεγχος, έως και ο εμφανισμός μας. Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι θα αποθηκεύονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο ίδιο το ανθρώπινο δέρμα, του χεριού ή του κεφαλιού, από απόσταση. Και θα διαμορφώνεται από την αλατότητα του δέρματος, ένα αόρατο τατουάζ, κατασκευασμένο από τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού, το οποίο θα λειτουργεί πλέον ως μικροτσίπ. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο Ευθύνη της Επιλογής μας. Ας μην αφήσουμε χριστιανοί τις ψυχές μας έρμεες στα χέρια του μεγάλου αδελφού. Ας μην ολιγοπιστήσουμε τώρα. Ας θυμηθούμε, ένας και ο Θεός, είμαστε πλειοψηφία. Ας μην βοηθήσουμε το σύστημα εμείς να εξαπλωθεί βγάζοντας κάρτες κάθε είδους. Ο αδερφός Νικόλαος θα σας ενημερώσει τώρα για ένα πακέτο εγγράφων που μπορεί να σας βοηθήσει στον καθημερινό ομολογιακό αγώνα σας. Έχουμε και ερωτήσεις από το κοινό. Στο τέλος, στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος. Στα τραπέζια παραπλεύρως υπάρχουν έντυπα. Νούμερο 1. ΦΕΚ 2845 του 12. Αποφάσεις για εφαρμογή ενεργών ιατρικών εμφυτευμάτων στην αυτιλία και ο στρατό. Παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ, Θανάση. Συσκευές εμφυτεύσιμες στα ζώα. Υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Πάνος Παναγιωτόπουλος, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρος Καλογιάννης. Νούμερο 2. Το 2013 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφάσισε ότι πρέπει να ελέγχει το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων με την επιβολή συστήματος ηλεκτρονικού ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης και την άμεση εγκατάσταση αυτού. Ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νούμερο 3. Προς ενημέρωση Αρχή Προστασίας Δεδομένων με αριθμό απόφαση 45 του 2009. Υποχρεώνει την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος να προβεί σε πληρέστερη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων και επιβάλλει πρόστιμο για παράβαση του άρθρου 6 του νόμου 2472-97. Σύστημα εισόδου-εξόδου από τράπεζα. Τα κοινώς κουβούκλια. Νούμερο 4. Στις 4.11.15 στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων κατατέθηκε αίτηση ακυρώσεως ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Νούμερο 5. Νόμος παρίθμου 2690 του 99, στο άρθρο 5. Και νόμος 3731 του 2008, στο άρθρο 25. Αναφέρουν τρόπο ταυτοποίησης με απλή ταυτότητα και όχι μόνο. Νούμερο 6. Το Υπουργείο Εργασίας